Γεια σα. Ε, <Το γκουσίρα> άμα δεν μιλήσω δηλαδή <Το γκουσίρα> άμα θα πεθάνω και δεν θα γίνει κομπή θα πεθάνω κανονίστε την πορεία σας καλό μεσημέρι σε όλους Παιδάκια. <Το γκουσίρα> τρόικα και σήμερα μαζί λίγο μετά τις 12 όλοι υπάρχουν πρόσωπα μας το θυμίζουν μάτως. <Το γκουσίρα> συνεχώς ε, βέβαια έτσι πρέπει να το βγάλουμε μια φορά έτσι, στην εκπομπή 100% ναι, ε? ε? Γιατί? θα πάμε στην εκπομπή του στη TV100 τα παιδάκια που έκανα μάγκες και τέτοια έτσι. Ναι, λοιπόν, αλήθεια είναι αφού σε κάλεσε γιατί δεν πα. τι θα πάω να πα. Όταν πρέπει, ρε, όταν έχει άρη θέμα. Όταν προκριθεί ο Άρης, ο Αϊτήτο. Τη Δευτέρα δηλαδή. Σομίλους. Ο Αιτο, ο Μίλο. Μετά τη Ριέκα. Μετά τη Ριέκα έχουμε και άλλο μάτσο. Και άλλο. Ναι. Τρία. Και Λέτε άλλο πάρω. για του Ομίλου. Όπω ο Πάουκ, ναι. Η Δεστιαδική είναι ο Πάουκ πήρε ένα μάτσο και ο ναι, Μίλη κατευθείαν. με του διαλυμένου. Κατατύχη με του διαλυμένου. Ναι. Οι Μπεσίκτε χωρί προετοιμασία χωρί προετοιμασία. Κάτι ανύπαρκτο προχθέ τη Μπεφίκα. Και εσύ Η... παίζει με ομάδα που, που δεν είναι Ευρώπη. Που τη λένε callos, <που <ρε> είναι, που είναι αίτητη στην Ευρώπη. Που είναι αίτητη με μη, μηδέν. Μη, αυτό είναι το θέμα. Και εγώ είμαι αίτητο όμω. Εσύ σίγουρα. Το κακό είναι ότι και αίτητο δαμινό μπορεί να αποκλειστεί στα πέναλτια. Ναι, με, δεν ναι, δε δε μετράει, είπαμε αυτό. Το 90 λεπτό μετράει. Το 90 λεπτό μετράει. Ε, βέβαια τι. Παράταση. Άλλο αίτητο είναι. Ητα στην παράταση είναι. Πέναλτι δεν μετράει σαν ητα. Όχι. Αποκλεισμό. Όχι. Όχι. Επειδή είναι μονό παιχνίδι, μετράει. Ε, τότε με την Κατοβίτσα τι έπαθε. Διπλά παιχνίδια. Ένα κέρδισα, Δεν χωρούσαμε την καλή κίτρινη φανέλα τότε. Άρα δεν Ένα μηδέν. Έληξε με την Και δεν είχαμε παίξει με πάθο. Ένα μηδέν. Ένα ρε φίλε. Τι δηλαδη δηλαδή, και Άρισα, όταν λίγη 2-1, τι λε, εσύ έχασα. 2-1, έληξε αλλά αποκλείστηκα. Όχι, έχει δίκιο ο να το Έπαιξα δύο λεπτά. Άρα αίτητο. Ε, σήμερα. Την νίκη πήρα. Καταρχήν δεν χάνει όταν παίζει με πάθο. Άρα Κώστα, δεν κο... έχει χάσει ποτέ. Έχω 28 συνεχόμενα εντό έδρα παιχνίδια χωρί ήττα. Αυτό είναι ένα στατιστικό άξιο αναφορά. Okay. Χωρί ήττα στην κανονική είναι... διάρκεια. Ναι. Όχι, χωρί ήττα ούτε σε παράταση έχασα. Σε διπλό παιχνίδι στην αναλογία <laughs> με το πρώτο <laughs> μάτι. <laughs> <laughs> <σύνομαι>. συγγνώμη. <laughs> Θα σου πω το εξή. Όπω έλεγε η κακοπροέρετο συνάδελφο, ναι. αν κερδίσει το πρώτο μάτι του άλλου 5-0, τι να κάνει τη ρευάνση. Σωστά. Όπω πούμε θα... το Chelsea Άρη που έλεξε 9 9-0. Θα... 5-0. Θα... Οπότε μετά εδώ ήταν, ήταν χ. Ήρθε πάντων... με τα 8 και τα λοιπά. Χρήσανθε. Νομίζω ότι Όταν έχασα από την ΟΗΠΕ στο 8-1-9-1, πόσο έχασα. 17 έχασα. Μείναν στον, ναι, ναι, <laughs> στον δρόμο 42, τα μισά. 42 έχασα. <laughs> σαν την τέτοια του ACMO. Τρία εκατομμύρια, τα οποία τελικά ήταν δύο, τα Οχοχο. οποία τελικά είναι ένα, το οποίο ήταν ένα 800, το οποίο ήταν ένα 500, το 20 τη Άρσεν έγινε 40. Ναι, ναι. Τα δημοσιεύματα όταν ήρθε ο ACMO δώσαμε δύο εκατομμύρια, τώρα λέμε δώσαμε 800 για να φανεί ότι δεν πουλάμε καλύτερα. Και μπράβο, αχ, καλέ που έπαιξε σε πάθο. που έπαιξε με πάθο τον τελευταίο σου αγώνα. <laughs> και θα τα πούμε μετά για τον ACMO. Λοιπόν, θα μα δώσει βασικά το κανονικό ρεπορτάζ ο Στέριος, γιατί ακούγεται ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένα. Και ο καθένα λέει: Το μακρύ και το κοντό θα μα πει ο Στέριο τι ισχύει και αυτό θα σχολιάσουμε. Για ποιο ε, πράγμα τώρα λε: Για τον Άκομ ή για τον Μπέκτ Και για τα πάρει λεφτά πάω. που έδωσε ο ΠΑΟΚ και για τα λεφτά που παίρνει ο ΠΑΟΚ Γιατί ξαφνικά εμφανίστηκε 40% από, από την Άτσελε και τα 3 εκατομμύρια γίνανε 1,5. Ξαφνικά. Ε, εντάξει. Είναι άλλο το 1,5, άλλο τα 3. Ε, σίγουρα. Πάω. Σε κάθε περίπτωση, εγώ είμαι υπέρ των πωλήσεων όταν λήκει το συμβόλαιο. Ο παδό τρελαίνεται Να και πω. λέει. Να σου πω κάτι Ά, τώρα σε, για εκπομπή, ναι, εκπομπή. Ναι, να... Ναι, για να το διασκεδάσουμε μια επεστρία. Ε, ο Πάουκ δεν φωνάζει 1-2-3 στο ΣΔΟ ή το κάνανε κατά λάθο. Όχι, oh, φωνάζω 1-2-4. Στέργιο, γιατί? Γιατί δεν ασχολούνται με τον Άρη. <laughs> Στέργιο, είναι αλήθεια. Εγώ νόμιζα ότι ήταν <laughs> για δεν πλάκα. Έχει να κάνει με τον Άρη έχει να κάνει με τη μετρητήρια 4. Χρήσταντε. Εγώ στην αρχή το είδα και λέω το. Κα... Ε, κα... Μπερδεύτηκε ο Πέλκα. Γιατί δεν λένε 1-2-3-4. Μπερδεύτηκε ο Πέλκα. 1-2-4. Α λέγανε 1-2-3-4. Το 3, όχι τέσσερα. Χέρες, 20, 20, 20 τώρα χθε το, ναι, το, το έδειξε. Τώρα το είδες εσύ. Χθε ναι, από το, τα ποδητήρια και ναι, το σχολιάζανε. Ναι. 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 Μόνο χρονικά φίλε, μόνο άριστο μυαλό του Μετά τους και εγώ διαπίστωσα. Ναι. Μετά διαπίστωσα από κάτω από τα σχόλια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Εστέριο, συγγνώμη δηλαδή που δεν λέτε το τρία επειδή είναι του Άρη. Ε τι ναι. Στο μυαλό σα, σου Ναι, 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 ναι. Παρακαλώ. Τέλο πάντων, το σχολίασα. Το σχολίασα, μπράβο. Αυτό Καστά. τελείωσε. Μαζί μα, κυρίε και κύριοι, πρώτη ώρα εκπομπή εδώ, στον Λίμπερο, στι 107 και 4, είναι ο κορυφαίο προορισμό διασκέδαση. Regency, Καζίνο, Θεσσαλονίκη. Αν δεν έχετε επισκεφτεί το Regency, Καζίνο, Θεσσαλονίκη, που το βλέπω λίγο δύσκολο αν είστε εδώ, δημότε του νομού. Του Δήμου, όχι του νόμου. Το Δήμο. Γενικότερα του νόμου Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι ιδανική ευκαιρία. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα νέα μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, δώρα, εκπλήξει και άλλε αποκλειστικέ κληρώσει. Όπου μπορούν να μετέχουν και να δοκιμάσουν την τύχη του. Όλα αυτά χωρί καμία υποχρέωση, απλά με την εγγραφή του στο καζίνο. Regency, καζίνο Θεσσαλονίκη, αποδεικνύει κάθε φορά πω είναι ο κορυφαίο προορισμό διασκέδαση, αλλά και σε εποχέ που ζούμε και ο πιο ασφάλι. Μάλιστα. Λοιπόν. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Του ποδοσφαίρου. Αγάπη, σοφία, πίστη. Α, ναι, σωστά. Ah. Τώρα, χρόνια, <στα> πολλά. <στα> χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. <στα> χρόνια πολλά. <στα> ναι, <Χρόνια> αυτό <στα> πολλά. Στην αγάπη, την Γαβριλίδου και τον πατέρα, αγάπιο. <στα> Γιορτάζει όλη η <Αγάπη. της> <στα> οικογένεια. αγάπη. Χρόνια αγάπη. πολλά. Χρόνια πολλά, πολύ χρονή. Και με είτε και με ομιλητή. Πάλι νίκο το στην εξουσία. Έρα, χρήσα, δεν Χρόνια πολλά. Ψοφάτε, ρε φίλε. Τώρα θα με κάνει τον πάρο τη λέω να το πω πάρτου να τελειώνουμε. Ο ένα πικυπίκι, ο άλλο ποκοπόκο. Εμεί θα του πάρουμε. Σωστό. Λοιπόν, κάτσε ναι. να κάνω live την εκπομπή και, λίγο. Λive την εκπομπή, άρχισε πάλι. Ε, λίγο να Εντάξει. Δω. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το παιχνίδι του Άρη με την Κόβα Κοβαλίβκα. που την είπε 17 φορέ ο Σάσα Κόλο. Κόλο, κόλο. ομάδα. We play with κόλο και τα λοιπά. Κόλο, τη <laughs> λένε την ομάδα. Πώ να την πει. Έτσι είναι, έτσι λέει. Κόλο ευσύ. Και επίση παίζει ο Όφη με τον Απόλο Λεμεσού. Το οποίο το παιχνίδι του Όφη είναι πάρα πολύ σημαντικό με δεδομένο ότι κυνηγάμε και του Κύπριου και θα παίξει και ο Ολυμπιακό με την Ομόνια. Ναι. Άρα ε, εκεί που ήμασταν έτοιμοι να τα παρατήσουμε τελείω και λέγαμε θα βγούμε 18η και 19η και 21η και δεν ξέρω εγώ και δεν συμμαζεύεται. Οι επιτυχίε του ΠΑΟΚ από τη μία σε συνδυασμό ότι έχουν έρθει έτσι τα πράγματα ώστε να παίξει ε, και ο Ολυμπιακό με Κυπριακή ομάδα. Παίζει και ο Όφη με Κυπριακή ομάδα. Τότε μία πρόκριση του Όφη και μια πρόκριση του Ολυμπιακού αλλάζουν κατευθείαν τα δεδομένα γιατί πέραν το ότι ο Ολυμπιακό πάει πλέον. ο Μίλος δεν πάει με το αν προκριθεί επί τη Ο Μίλος του Champions League. Ο Όφη προχωράει ένα βήμα παραπάνω. Αλλά βγαίνουν και εκτό δύο κυπριακέ ομάδε τι οποίε κυνηγά. Ε, πέρσι, α πούμε, η νίκη η πρόκριση του Άρη επί τη ε, είχε βοηθήσει σημαντικά στο ranking. Γιατί αλλιώ θα ήμασταν ακόμα πιο κάτω και ακόμα πιο πίσω. Χρειάζεται όμω τώρα και πρόκριση του Ολυμπιακού και πρόκριση τη ΑΕΚ που παίζουμε με τους Ελβετούς. Φτάσαμε στο σημείο και δηλαδή να κυνηγάμε το... Κύπριους. Ε. Μεγάλη οι Μεγάλη επιτυχία. Οι, οι Κύπροι, η Κώστα, παρόλο που τους Κομπόστα. υποβαθμίζεις, έχουν πάρα πολύ καλή Καλές απορίες, ναι. Κα... Λόγω και... του Αποέλ. Και του Αποέλ και η Ανόρθωση πήγε στους ομίλους και τα τελευταία χρόνια κάνουν πολύ καλή παρουσία και ο Απόλλο Λεμεσού και η ΑΕΛ Μεσού και τα λοιπά, η ΑΕΚ Λάρνακα έχουν ομάδε. Και εκεί ο Άγγελο πριν από 10 χρόνια και του έμαθε. Και του έκανε ανθρώπου. Μόνο κεραυνό τροβόλου να μην έχει καλή παρουσία. Ε, Χρυσαθέ. Αυτό είναι μπάσκετ, Κώστα, δεν πειραζει Λοιπόν... Εκεί είμαστε 7ο στον κόσμο, δεν είμαστε 68ο. Κώστα, δεν είμαστε 7ο στον κόσμο. Αν υπήρχε ράγκινγκ στο, μπάσκετ... στο FIBA, σε όλο τον κόσμο. 7η Ελλάδα. Κώστα, 7, το ranking του μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο η Ελλάδα είναι 20η, δεν ξέρω τι είναι σε όλο τον κόσμο. Ποια Ελλάδα δεν άλλο μπορεί να κερδίσει του ρε. Άσε μα τώρα. Και άλλο. Άσε μα τώρα. Και άλλο τι. Το FIBA ranking. Τώρα? Ε, τι, συγκρίνω. τι συγκρίνω. Στο FIBA ranking στον κόσμο ναι. η Ελλάδα είναι 7η. Αμερική, Σερβία, Αργεντινή. Ακούλω. Και, το εγώ μπάσκετ παίζω. Δεν μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο παίζω και το μπάσκετ μου αρέσει. Και το μπάσκετ μ' αρέσει. Παρ' όλα αυτά, κόστα. Ανύπακτο είναι το μπάσκετ. Ε, που είναι το παρακαλά σε πώς μια ανήκολο. ευρωπαϊκή διοργάνωση. Με 76 διασυνολογικά ευρωπαϊκά. παρακαλά σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση να σε δείξει ένα κανάλι και δεν σε παίρνει κανένα γιατί δεν πουλά καθόλου. Στην Κύπρο. Και το δείχνει live streaming από μονοκάμερο ναι Όπω σωστά ναι γράφει ναι και ένα φίλο. Ναι, Που φίλε. θα κουνιέται και η κάμερα. Ναι, ρε Και την ίδια στιγμή το πιο απίθανο παιχνίδι ποδοσφαίρου μεταδίδεται και παίρνει και λεφτά η ομάδα. Ε, γιατί είστε τόσο γκάγκε είμαστε φυσικά. Και είναι κάγκα και ο λαό. Ο λαό είναι κάγκα. Δεν γίνεται αλλιώ. Θέλει να βλέπει τα. Τέλο πάντων. Το ποδόσφαιρο. Πάμε λοιπόν στην μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση τη σημερινή. Χρήστα θα να μα πει τα τελευταία νέα. Θα σα τα πω για την Κόλο Κοβαλίνκα, η οποία. Είναι από χθε εδώ. Ακούσαμε χθε συνεντεύξει τύπου και όλα τα παρεπόμενα. Μάλιστα. Και το γεγονό ότι όπω είπε και ο Ένιγκ, από τον Άρη εξαρτάται τι θα κάνει. Με την πρόκριση. Εγώ ευελπιστώ, το έλεγα και χθε και θέλω να πιστεύω ότι ο Έννη δεν θα φοβηθεί το παιχνίδι με την έννοια να παίξει με άμυνα γιατί κάτι έλεγε να κρατήσουμε το μηδέν. Τι να φοβηθεί, και... Ρε, πάτε καλά. Πρόκριση παίζουμε. Ακριβώ επειδή δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Να μην φάμε καμιά κατραπακιά. Ή, για, κατά όχι, λάθος, όχι, όχι, όχι. Να είμαστε όχι, προσεκτικοί. Όχι, θα πρέπει. Όχι. Α. Θα ναι. πρέπει ναι. να περάσει και στου παίκτε του Οέινιγκ ναι, ναι. ότι είναι ο Άρης μια καλύτερη ομάδα από του Ουκρανού. Θα πρέπει να μπει μέσα στο παιχνίδι ο Άρη και να κερδίσει. Να ρίξει 2-3 γκολ και να κερδίσει. Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει να περάσει ο Ένιγκ. Όχι να περάσει. Καθόμαστε πίσω στην άμυνα. Ε, προσέχουμε και θα πάμε στα σχολεία. Και πούμε αν βάλουμε στην εμπίδεση, ένα γκολ, μισο και περάσαμε. Λοιπόν. Έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο φοβισμένο από την προηγούμενη ευρωπαϊκή του εμπειρία. Όχι. Oh. Που σε δύο παιχνίδια έφαγε 7 γκολ oh. με τη βάσα, ο Οέινιγκ το 17. Έχασε 0-3 στην έδρα του mm. και έχασε 4-3 στην uh, Ιερουσαλήμ. Đτάξει. Με την Μπεϊτάρ που είχε παίξει. Μια Συμβαίνει, καλύτερη ομάδα δτάξει. τότε. Ήταν πολύ καλύτερη η Ισραηλινή. Ναι. Σε σχέση με, το, με τη Βάσα που έπαιζε από την Ουγγαρία κτλ. Σε κάθε περίπτωση όμω, τώρα εδώ το φαγορεί ο Άρης γιατί ο Άρης είναι καλύτερη ομάδα από την Ουκρανική. Όμω, οι Ουκρανοί είναι 4-5 χρόνια μαζί. Είναι 2-3 χρόνια η ίδια ομάδα που παίζει. Mm. Ο ίδιο προπονητή. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά σε αυτό το χρονικό σημείο. Όπω και η Νύπρο. Σε αυτό το χρονικό σημείο που ο Άρης έχει 10 καινούριου παίκτε και προσπαθεί να βρει μια χημεία, τα πατήματά του και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι 4-3-3 ή 4-2-3-1 ή οτιδήποτε τέτοιο σχεδιασμό. Επιλογή σχετικό. του ήταν όμω. Ποιο. Επιλογή του ήταν. Ποιο. Το total Φυσικά και είναι η επιλογή του και γι' αυτό δεν θα πρέπει, και γι αυτό θα πρέπει να πληρωθεί, να, πληρωθεί, να, προκριθεί ναι. το βράδυ. Γιατί αν δεν προκριθεί το βράδυ... Θα φύγει ο Ένιγκ. Για μένα θα έχει αποτύχει παταγωδός. Έλα όμως, ρε με μια ένα μονό μάτς, τι αποτύχει και θα πρέπει να φύγει, ναι. Τι λες, Χρυσάθε, τώρα. Καλά. Nah, να, δώσει αυτό στα 300 χιλιάρια θα χάσει η ομάδα. Όπω Κώστα το είπα χθε. Δεν πρόλαβα να παίξω το, στοίχημα. Κώστα το είπα χθε. Αυτό το που είπε. Να ο Οκτωβρίου στον του Αν προκριθεί ο ένιγκ το βράδυ. Παιδιά, συγγνώμη, γιατί, περνάμε αυτό το κλίμα σε ένα μονό ματ. Τι κλίμα να περνάμε. Ότι παίζεται το κεφάλι του προπονητή. Φυσικά και παίζεται. Αλήτε. Γιατί είναι αλήθεια. Αλήθεια θα θέλει. λέμε. Θε να λέμε ψέματα. Όχι, να μην παίζεται και να λέμε ότι... αλήθεια. Πάω πάσο, και αλλά να αλλά... λέμε ότι δεν είναι τέτοια. Ωραία. Το πάω παραπάνω και λέω. Για ποιο λόγο να υπάρχει αυτό το θέμα από τη στιγμή που είναι για ένα τι... μάτσο για... μόνο και μπορεί για... να κάτσει για... μια στραβή. Άλλο μια στραβή. Αν κάνει 15 δοκάρια, ναι. θα αξιολογήσει και το παιχνίδι. Και 7 πέναλτι Εμεί αξιολογούμε την εικόνα. Ο. Oh, oh, Εμεί. Ε, ναι. Εμεί λέμε την άποψή μα. Τέλο πάντων, το θέμα μα δεν είναι αυτό. Το Άρτσα ρίξει 3 γκολ το βράδυ. Θα αυτή είναι. Αυτό θέλουμε να περάσει ο Πεπονιτέα. Γιατί στη δήλωση του αρχικά. Ναι. Είπε να κρατήσουμε το 0 και άμα μα δοθούν ευκαιρίε να βάλουμε αν... γκολ. Αν, εφ... εφ... αν περάσει με κακή. Δεν παίζομαι την Αν περάσει με κακή και κατατύχημα. Μια χαρά είναι. Α... Αλλά πέρασε. Ναι, γιατί του δίνει πίστοση χρόνου και τα λοιπά. Είναι εδώ το Χόπε Φεραίρα πήρε ένα χρόνο ολόκληρο. Ναι, mm. διόχτα τον είχε πρωτοσέλι Δεν ο άλλο. Ναι, άλλο Φεραίρα του έδωσε 30 εκατομμύρια σε 5 μέρε. Σε 5 μέρε του έδωσε 3... 13. 13. Άλλο 30, άλλο 14. Και 17 που του γλίω το Σορέμπε. Σιγά με του Λου 70. Τι προπαγάνδα είναι αυτή η ρευστότητα. Σέργιο, πώ θα του γλύτωσε. Τι γλίτωσε. Τι εννοεί γλύτωσε. Σέργιο, πώ θα του Ρώτα πόσα πλήρωσε. Σα Μια δεκάρα σίγουρα. Ναι. το. Ρώτησε το Βέρμπλουμ και το Στόχ πόσα λεφτά έδωσε. Γιατί δεν λένε πόσα λεφτά πήραν για να φύγουν. 500 χιλιάρικα. Ωραία. <laughs> να αλλά γλύτωσαν δυόμιση, ρε. Δεν υπάρχει γλύτωσα, φίλε. Δεν υπάρχει γλύτωσα. Σέργιο. Ε, πώ δεν είναι γλύτωσα. Γι' αυτό 10 χρόνια, 3 χρόνια λέγαμε Ο Ιβάν και τι με νοιάζει και τώρα λέμε fair play. Και αν δεν προκρινόταν. Η Αγχώνη δύο κακού αποκλεισμού. Και Γιατί έκανε δύο κακού αποκλεισμού, Χρυσάφη. Αυτό είναι. Έ, όχι, έκανε, έκανε δύο κακού αποκλεισμού. Άκουσε λίγο. Ε, δύο κακοί αποκλεισμοί σημαίνει ότι δεν ξέρει καλό προγραμματισμό. Γιατί εξαρτάσει είναι, είναι το μεγαλύτερο λάθο που έχει κάνει ο Άρη διαχρονικά. Ο Άρη τα καλά χρόνια έκανε συμβόλαια Κώστα ναι, και μετά, με λάγα, που ατλέτικο, τα μετά πήγαν τα λεφτά. Ξέρω, ναι. όχι, όχι, όχι με την Ατλαντικό. Η Ατλέτικο είναι η χρονιά που είναι πετυχημένη. Βγάλε το φίλο στον Κόντι να μα πει. τον Εσύ. Και τον Ζαμπέτα. τον Εσύ. Ο Ζαμπέτα ακούει. Το ξέρω. Άκου να σου πω. Και θέλω και τροχόσπιτο. Άκου να σου πω. Άκου να σου πω, Σαλιάρη. Λοιπόν, ε, δεν είναι η ατλέτικο το σημείο αναφορά γιατί εκείνη η χρονιά δεν έχει το αυτό που θέλω να πω εγώ. Εκείνη η χρονιά ο Άρης, ήταν περισσότερα λεφτά. Ο Άρης, ναι. Όχι, κανεί λάθο, τα έβγαλε εκείνη η χρονιά. Ωραία, ναι, πάμε, ναι, πες, Ο Άρη καταστράφηκε εντό εισαγωγικών mm. γιατί δεν είχε αγωνιστική επιτυχία στι χρονιέ που άπλωσε τα ποδαράκια Μετά. του παραπάνω από το πάπλωμα. Ναι, σωστά. Και έβγαινε αντί για πέμπτο για να βγει στην Ευρώπη έκτο, αντί για τέταρτο πέμπτο. Αυτό ήταν το πρόβλημα ε, και του Και για Άρη. τον Πάοκ αυτό Όπως... λέμε. Ναι, αλλά ο Πάοκ έχει Ιβάν. Ο Άρης δεν έχει Ιβάν, ο Άρης έχει διαχειριστέ. Τι είναι η διαφορά. Ε, και ο Πάοκ έκανε μια διαφορά. Έκανε πρόβλημα. ομάδα πρόβλημα. και έκανε δύο αποκλεισμού τώρα. Τι να κάνουμε. Ε, ναι, φίλε. Αυτό και Τι πληρώνει αυτό. Δεν πληρώνει αυτό. Πληρώνει είχε 1,5 εκατομμύριο το Χατσερίδη. Δεν ήταν οι αποκλεισμοί. Αν είχε αποκλεισμού ε, και δεν είχε 1,5 εκατομμύριο το δεν Συμβούλιο θα είχε πρόβλημα. Συμβαίνει με την επιτυχία σε καμιά μεταγραφή δεν έχει τώρα. Εντάξει, να λέμε. Και εσύ πήρε τον πικιπίκι. Και Είδες όμω ότι το, το συμβόλαιο με, τον την επιτυχία Ά, τώρα, τώρα, Το Έτσι συμβόλαιο είναι. με την επιτυχία τώρα δεν είναι συμβόλαιο το οποίο, με την επιτυχία το οποίο απορρέει από κινήσει ορθολογικέ ή οτιδήποτε άλλο. Απορρέει από την πίεση που υπήρξε Ε, ναι, αλλά να φταίει ο Πάοκ που έχει το Σαββίδι και εσύ να μην φταίει, α πούμε, που έχει του Ζεχιστέ. Δεν να και... φταίει. Αφού λε ότι, ότι ο Πάοκ πληρώνει ενώ δεν έκανε καλό προγραμματισμό. Έκανε κακή διαχείριση. Ναι. Τέλο πάντων. Πάμε παρακάτω. Συγγνώμη, γιατί πρέπει κάτι που λέμε για τον Πάοκ στο ίδιο κομμάτι να μπαίνει ράφτη με τον Άρη. Εσύ το βάλε. Όχι, εγώ βάζω άλλο. Εγώ σου είπα <laughs> ότι ο Άρης η αγωνιστική αποτυχία <laughs> του Άρη. Αυτό δεν το έβαλε, ρε. Η αγωνιστική αποτυχία του Άρη σου είπα, ρε φίλε. Αυτό σου είπα. Ρε φίλε. Ναι. Πώς λοιπόν, να πάω στην κουβέντα να σημειώσω ότι στην περίοδο αυτή που έγινε ένα, ένα, άνοιγμα, ένα, άνοιγμα, παραπάνω από το κανονικό ενδεχομένω, πήρε ο Πάο και τρία κύπελα, πήρε και ένα πρωτάθλημα. Έτσι. έτσι και, και ένα που έποχα, το κλέψανε. Και ένα που το κλέψανε. Και ένα που το κλέψανε. Και ένα που του δώσαν τώρα, μπράβο Μελισανίδη που γίνεται χαμό στην Αθήνα. Και ένα τώρα που, που παίζει, που παίζει και έχει πάρει τα 13 εκατομμύρια, χωρί να πρέπει χάριστον. να είναι εκεί. Χάριστον. Ενώ θα έπρεπε να τιμωρηθεί και να μην παίξει. Χουλιαμά mm. κάνουν οι Αθηναίοι με αυτό. Όλη τη μέρα. Χουλιαμά κάνουν μια χαρά, χαρά, με το Χουλιαμά. Ο Πάκ μια χαρά με το Χουλιαμά. Βλέπει του άλλου να Αστε, πέφτουν. Αστερίσκο. Να? Σε αγωνιστικό κομμάτι, μια χαρά βγήκα δεύτερο. Χωρί καμία Α. χάρη, χωρί καμία κλοπή, χωρί καμία τίποτα. Αν ξέχασαν τα δελτία εγώ εξαγωνιστικά έπεσα και, πήγες ποδοσαιρικά. και ποδοσαιρικά. Εσύ που πήκε μέσα στο τέτοιο και κάτι στον οδηγό και τα δελτία, δελτία. Εγώ εξαγωνιστικά. Εγώ εξαγωνιστικά Δεν είναι ο τρίτος Πολύ. και ο δεύτερος αποκλείστηκε, τιμωρήθηκε και εγώ την τιμωρία του Δεύτερος τερμάτισα Πώς Τρία μάτσα έπεσες χωρίς Τρία μάτσα δελτία Και δεν έγινε, τέτοιο Ποια δεύτερη Πέντε Αυτό είναι Ότι δεν να είναι θέμα ΑΕΚ Αυτό λέμε ότι πρέπει να εφαρμόζονται κανονισμοί. Αυτό λέμε, δεν λέμε κάτι άλλο. Τέλο πάντων, από τη στιγμή που έγινε όμω δεν, δεν αλλάζει κάτι. Η επιτυχία είναι δεδομένη του ΠΑΟΚ, τη δεδομένη χρονική στιγμή με τα 13 εκατομμυριάκια. Και μια χαρά προχωράμε, πάμε παρακάτω. Α πρόσεχε ο Μελισανίδη και η ΑΕΚ. Α πρόσεχαν. Γίνεται μεγάλο χουλιά μα. Α πρόσεχαν. Και άμα χάσει από καμιά σετ γκάλεν τώρα και μείνει έξω, να δει τη χουλιά μα θα υπάρχει. Που πήγαν και δεν μπορούσαν να κερδίσουν τον Τζολάκι και τον, ε, και τον Προύνο που παίζε δεξιμπακ στον τελικό. Η Που θα τον έπαιρνε εσύ τον Μπρούνο. Που πέρασε γιατί πήγαν και σφε. Θα... Μπορεί να τον πάρω πάλι. Που πιάναν τα, αυτά τα, του βοηθού. Εντάξει. Και έτσι πέρασε τον τελικό. Αυτά είναι παραγωγικά, Χρυσανθέ. Μα παραγω... Και εμεί λέμε να πιάσουμε. Το, τέτοιο... το πιάσιμο των το τέτοιων είναι Είναι Δεν είναι ποδοσφαιρικό γιατί είπε ότι θα μείνουν έξω με τον Μπρούνο και, με τον... και χάσανε. Και εμεί λέμε να εφαρμόζονται. Οι κανόνε τη αγορά και να πληρώσουν του εργαζόμενου που χρωστάνε. Οι κανόνε και οι νόμοι εφαρμόζονται και δεν χρωστάμε τίποτα. Και αυτά τα 4-5 που φέρονται να χρωστάμε oh. είναι το 1 δέκατο από του κανόνε τη αγορά που γλίτωσε με κυβέρνηση έτσι. Τσίπρα mm -hmm. τα 40 εκατομμύρια έτσι. ευρώ που σου χάρησε. Και με παγωμένα δικαστήρια. Και με παγωμένα 13 χρόνια. Οι κανόνε τη αγορά μόνο έτσι. για του άλλου δεν χρόνια. Εμεί πληρώναμε και πέφταμε για ισολογισμού και εσύ ήσουν με παγωμένα χρέη. Έτσι. Και καλά. Έτσι. Έτσι. Αλλά έτσι είναι ο Πάοξ. Ο Πάοξ αυτό είναι. Να πληρώνει ο άλλο τα 4 εκατομμύρια που χρωστά στου εργαζόμενου, αλλά να γλιτώσει αυτό στα 40 εκατομμύρια που χρωστά. Βενιζέλε, τσοχατζόπουλε. Πάοκ. Απλά Πάοκ. Ναι. Τι. Δεν υιοθετώ. Ποιο. Δεν υιοθετώ. Ποιο. Υιοθετώ την Κατερίνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Μετά το ημίωρο. Υιοθετώ την Κατερίνα, κάπω ακούστηκε αυτό. <laughs> Λε, λέω, δεν υιοθετώ την έκφραση που είπε και υιοθετώ την Κατερίνα που βλέπω απέναντί μου. Α. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μετά το ημίωρο θα πάμε σε πιο αναλυτικό ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ για τον yeah, αγώνα. Ο οποίο είναι σήμερα σε 9 και θα τον ακούσετε από το Λίμπερο, εννοείται. Επίση, mm -hmm. να πούμε ότι βεβαίω yeah, ότι, και και ό,τι ακούτε στι μεταμεσονύχτε εκπομπέ yeah. του Λίμπερο δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται και είδηση, Χρυσανθέ. Ό,τι ακούτε. Ό,τι ακούτε. Εσεί οι ακροατέ μα που μα ακούτε και μετά τα λέτε δεξιά και αριστερά. Καλό γιατί είναι βέβαια αυτό, γιατί τι... ο, ο Λίμπερο είναι ένα δυνατό μέσο ενημέρωση. Ναι, τι έγινε, τι ακούσαμε. Λέγανε για τη μεταγραφή του Τσολάκ. Α, όχι όμω, πρόσεχε. Α, καλά που ναι, μου το είπε. Γράφει το τούτο το μερκάτο ο Ρόου τον Ολυμπιακό. Το παίρνουν λοιπόν τα μέσα ενημέρωση και στέλνουν. Παίρνει ο Ρόου ο, Ρώ, ο, ο Ολυμπιακό. Ναι. Τελειωμένο. Το γράφει το τούτο το μερκάτο. Πώ είναι ίσω στη δημοσιογραφία. Παίρνει τηλέφωνο το Ρόου. Αυτό Ρώος. που έγινε στον Πάοκ. Όχι, α το Ρόου. Γράφουν τα μέσα ενημέρωση στην Κροατία, παίρνει τσολάκο ΠΑΟΚ. Ναι. Τι γράφουν τα ρεπορτάζ. Γράφουν οι Κροάτε αυτό, ναι. αλλά δεν ισχύει γιατί το ψάξαμε. Ναι. Γιατί εδώ είναι πάω, πρέπει να το μεταφέρουμε σωστά. Στον Άρη, δεν το ψάξαμε. Στον Ολυμπιακό, τέτοιο. Όχι, αφού είναι αρνητικό, ρε φίλε. Έστω την ομάδα και ο Είναι αρνητικό. είναι αρνητικό, γι' αυτό το αναπαράγουμε. Άρη Ολυμπιακό ρόου. Κατάλαβε. Επικοινωνία. Ναι, μισό λεπτό. Όχι, όχι, κάτσε λίγο. Μισό λεπτό να σου πω. Ο Άρη εδώ τι αντανακλαστικά έδειξε όμω. Δεν υπάρχει θέμα, έστειλε ο Άρης. Έστειλε στο... Και δεν υπάρχει και δεν το γράφω καθόλου. Έστειλε στην ομάδα. Όχι, εκεί υιοθετούμε τι λέει το τούτο μερκάτο. Όχι τι λέει ο Άρη, ενώ εδώ υιοθετούμε τι λέει ο Πάοκ. Μπορεί, Όχι, λένε οι Κροάτε. Να, μην σα έχουν εμπιστοσύνη σαν ΠΑΕ. Εντάξει, ναι. γιατί λέγατε ότι το, το ψάξανε. Ο, το με, Ωραία, λέγαμε αυτό το ένα. Ενώ εσά σα wow, έχει εμπιστοσύνη. Wow, <σφυρή> δύο εκατομμύρια ο Άλπομ ή μπορεί να είναι το ίδιο η ΠΑΕ και η κάποια site. Έχει δίκιο. Ναι, δεν, να μην χρειάζεται να έχουν εμπιστοσύνη αφού είναι ο ίδιο ιδιοκτήτη. Άλλωστε υπάρχει. Έχει ο Σαββίδη μέσα, έχει ο Μαρινάκη μέσα, δεν χρειάζεται να, να Δεν, χρει... δεν, δεν έχει λεφτά. Να φτιάξει και ο δικό του. Δεν έχει λεφτά. για, το ματέο θέλει να δώσει. Τι, τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε. Συγγνώμη, <συγνώμη> τα, ουρία, τα, λεφτά 000, τα, λεφτά κάνεις. του Άρη, θα, θα δώσει για τα, site. Τα, τα λεφτά του Πάουκ δεν δηλαδή, έχει. Λεφτά να κάνει δε, όχι, site. Όχι, δεν θέλει. Δεν θέλει να κάνει Γιατί site. Γιατί δεν θέλει να κάνει, αφού όλα δεν, το έ, δεν το ξέρει το αντικείμενο, ρε φίλε. Δεν το ξέρει από τον Ιβάν το αντικείμενο. Ο Ιβάν το ήξερε, δεν το ξέρει. Αυτό Έχει Δεν έχει τόσα λεφτά σε τον Ιβάν. Δεν έχει. Δεν κάνει site και άλλε 5.000 το μήνα, 6, 7, 8 δουλεύει στο site με τα λειτουργικά έξοδα. Δεν χρειάζεται εκατομμύρια. Μου λε εσύ σε μένα που εγώ έχω site. Κάνε τρία site. Ξέρω, έχω site. Παλιά, σου και εσύ. εσύ έχεις. ναι, ναι. Πε του ε, καρυπίδι είναι. να, να βρεθείτε και να πει πρόεδρε, όλα είναι επικοινωνία. Είναι, του τα έχω πει. Όλα επικοινωνία. Του πει Κάνε το, site το, μεγαλύτερο λάθο του καρυπίδι είναι ότι δεν το καταλαβαίνει αυτό. Να ξέρει. Γι' αυτό τον έχουν και το σκίζουνε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να κάνει site. Δεν έχει όμω τη δυνατότητα αυτή, ρε φίλε. Δεν, ναι. έχει δυνατότητα. Δεν είναι όπω το λε 3-5. Η μισθοδοσία το Λαμπαοτάρι είναι αυτό που είπε. Όχι ενό site ε, ναι. σαν το Sport 24, το SDN και τον Καζέτα Ρεστέριο. Δεν μιλάμε Τι να κάνω, το, το κάνω, τα λέμε μεταξύ μα πάλι. Oh. Ναι, το μεγαλύτερο θέμα είναι αυτό. Oh, Όσα λένε οι άντρε. Μεταξύ του. Λοιπόν. Θα έρθει να γράψει Πάοκ στο site του Καρπίδη. Ναι. Όχι. Όχι. Έρχομαι εγώ. Πάοκ. Βέβαια, γιατί? Όχι Πάοκ. Πάοκάρα. Ηρακλή θέλουμε. Εσύ. Εντάξει. Έκλει. Να πάνε να αγοράσω σίδερο γιατί χρειάζεται. Το το με τον Κώστα Σούκη. Η, η, η μάνα μου δεν μπορεί να σιδερώσει. Εγώ θα πω κλείνοντα αυτό ναι. το πρώτο μισάωρο, ε, δεν ξέρω αν, αν θα σου σοκάρω κάρω ή όχι. Δεν είναι όλα επικοινωνία. Χρήσαντε. Ε, φυσικά δεν είναι Υπάρχει όλα. Υπάρχει η ουσία. Φυσικά. Βέβαια, φυσικά. Δεν είπα ε φυσικα ότι είναι αυτό όλα. οτι ειναι συμφωνώ σε αυτό που λε. Γιατί δηλαδή, την έχει πάρει τη σημαία, την έχει κάνει παντιέρα. Εντάξει. Ισχύει όμω αυτό. Την πάνω σου είναι ένα βασικό κομμάτι. Είναι ένα σαστό. βασικό κομμάτι. Είναι ένα βασικό κομμάτι. Εντάξει, ρόλο, έχει Παίζει ρόλο όμω. Παίζει ρόλο σημαντικό. Έχει, έχει δίκιο, πρόκειται. αλλά δεν είναι όλα. Εντάξει. Φυσικά Σε και δεν είναι, είναι όλα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ, εγώ χθε δεν αναγνώρισα την νίκη σου και δεν είπα ότι ο Φεραίρα ήταν. Τα είπα, φυσικά. Δεν είπα ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Πάο και τα το, το, ούτε το απαξίωσα, ούτε το πέταξε στην κεργία, ούτε τίποτα άλλο. Φυσικά και δεν είναι όλα. Και το δεν είναι όλα επικοινωνία φαίνεται και από κάτι άλλο. Ο Ιβάν έχει πληρώσει. Δεν θα Λέω για τα 40, αλλά την ίδια στιγμή πλήρωσε και 11. Μια, Μια, Μια χαρά μπορώ. Δεν θα μπορούσε, δεν θα μπορούσε να μην αναγνωρίσει την πρόξη τη, τη Μπενφίκα. Πού υπάρχουν, υπάρχουν και όμω υπάρχουν να πεις. κάποιοι που δεν είναι. Υπάρχουν και άλλοι και αυτό και τι Γιατί, έγινε, γιατί εδώ εσύ, γιατί τη Ατλέτικο την, την πρώτη όταν έκανα την αδερφή τη Ατλέτικο, την απαξίωνε εδώ πέρα. Έλεγαν σιγά και είναι σε πτωτική πορεία η Ατλέτικο και τέτοια λέγανε. Του άκουγα με τα αυτιά μου. Τέλο πάντων, ο καθένα μπορεί να πει ότι η μπουρδα θέλει και κρίνεται ανάλογο. Αλλά η μπουρδα λέει σωστά. Τέλο πάντων ο καθένα έχει τι απόψει Εδώ η εκπομπή είναι πολύ πολιτισμική. Έχει πολλέ απόψει και γι' αυτό είμαστε τρει. Για να λέει ο καθένα την άποψή του με σεβασμό πάντα στον, στον άλλον. Και δεν είναι δυνατόν να συμφωνούμε πάντα ίσα ίσα. Λομάδες, η, πόλη σήμερα έχει ποδοσφαιρική γιορτή. Θα πούμε, και Πάλι πήκαμε ποδοσφαιρική με ποδοσφαιρική τα παγωμένα γιορτή. χρέη και ο ε, Σαββίδη. Εντάξει, και είναι και κομμάτι τη κουλτούρα. κάποιο μας. μαγικό τρόπο δεν είναι. Να ακούσει, Τι έγινε, ποιο ήρθε. Ο Κού. Τι Ο οποίο δεν είναι κομμάτι τη ποδοσφαιρική γιορτή. Αν κατάλαβε, ξεκίνησε εκπομπή και άρχισε να το ποδόσφαιρο πάλι. Όχι, παιδιά, είμαι υπέρ τη ποδοσφαιρική γιορτή, την οποία θα βιώσουμε σήμερα το βράδυ. Ωραία. Απλά λέω ότι το ποδόσφαιρο δεν αξίζει τέτοιες προβολή σε σχέση με τον μπάσκετ. <χει> έτσι, κοινωνία. ναι, έτσι, ναι, βέβαια. Εντάξει, είναι καλύτερα δομημένο το ποδόσφαιρο κόσμο. Τι δομημένο, όχι, θα πιο δομημένο. Εδώ δεν ξέρετε ποια είναι η Super League 2 και ποια είναι η Football League. Στο ποδόσφαιρο. Και ποιε ομάδε θα παίξουν. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει μια άλλη UEFA όπω υπάρχει η Ευρωλίγκα, όπου παίζουν κάποιοι με συμβόλαια. Μόνο εκεί, και εκεί στην Ευρώτη. Ακόμα κι αν ο Ολυμπιακό είναι στην Α2, παίζει στην Ευρωλίγκα. Εκεί παραδέφ... αυτό, αυτό δεν είναι... την UEFA εκεί. Σχε... Ε, με αυτό είπα. Μια σχελή μου UEFA με το διάλειμμα. Την UEFA Λόνα. Που είναι όλοι κατηγορούμενοι για διαφθορά. Όλοι. Υπάρχει η επιστολή προ την ΕΠΟ 9 Δεκάτου θα έχουμε εκλογέ. Δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο. το διάβασε το κείμενο ή διάβασε τον τίτλο. Το διάβασε και το κείμενο. τι λέει. Ότι δεν έχουμε πάρει το, νόμο στα αγγλικά, λέει. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Όταν τον πάρει το νόμο στα ναι, αγγλικά. Θα το διάλειμμα. Τώρα και 35 είναι λίγο να Θα γυρίσουμε με Άρη, με την επιστολή τη UEFA και τι αυστηρέ συστάσει περί Grexit κτλ. που στέλνει με βάση το σχέδιο νόμου. Ε, με πάω κρεπορτάζ. Τι γίνεται με το Σεντερφόρ. Χωρί Σεντερφόρ πάμε ρεστέριο να παίξουμε. Γιατί? Στην Κράσνονταρ. Αφού... και, και, και α, α, έχω, και τζόλι. Αφού τζόλ είναι εδώ, εδώ είναι ο center for. Εδώ είναι ο center for. είπε. Που ακούει ο Κόλκα Βιντέρσκι ε, ναι, και παθαίνει κεφαλικό. και τι <laughs> <laughs> θα γίνει. Αυτό goal. θα το βάλει. Θα Αυτό θα το θα βάλει. Θα λοιπόν, και πάω λοιπόν έχουμε και η Ρακλή θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ. Ο Άρης βγάζει τα δελτία Κώστα όπω είχε πει αποκλειστικά η εκπομπή εδώ και ένα μήνα. Εδώ και ένα μήνα ανακάλυψαν την Αμερική που, κάποιοι. Από τότε που έγινε το θέμα, σα το είπα. Ακριβώ. Ε, ε, το ξέρω, ρε φίλε. Ναι. Αυτό δεν λέω τώρα. Το είπαμε. Ναι. Αυτό λέω. Ότι τα δελτία. Ε, Άρα έχουμε μπάσκετ να πούμε για Άρη. Μπάσκετ, Ηρακλή, τι γίνεται. Παίζει η Ευρώπη η ομάδα. Ξυπνήστε λίγο. Ευρώπη παίζει. Πάρτε κανένα διαρκεία. Καλά, θέλετε. Έτσι, καλά. καλά πράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία. Και όλη την επικαιρότητα εδώ στον Λίμπερο στου 107 και 4. Πάμε στο break και θα επιστρέψουμε εντό ολίγου με όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε κανονικότατα. Και από τι να ξεκινήσουμε, τι θέλεις Θέλει να πει αυτό για την UEFA, τη FIFA, την ναι, επιστολή. Τα για πάμε ε. για αυτή. Λοιπόν, επιστολή τη ε, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και τη Παγκόσμια Ομοσπονδία στην ΕΠΟ. Νομίζω είναι ξεκάθαρη. Έχει ο στους τι του. Θα τη δια... διαβάσω εντάχει και. Δεν έχω φάσει αντίρρηση. Αγαπητέ Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε. Στον Παγκέλε, γραμμένο δηλαδή. Yeah. Βεβαιώνω με τη λήψη τη επιστολή σα με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου του 2020 όσον αφορά τι συζητήσει σα με τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την εκλογική διαδικασία τη ΕΠΟ. Η FIFA και η UEFA σημειώνουν την υποβολή του νέου αθλητικού νόμου ο οποίο συζητείται κατά τρέχοντα χρόνο στη Βουλή και ο οποίο ενδεχομένω θα υιοθετηθεί στι 17 Σεπτεμβρίου 2020, σήμερα δηλαδή. Κατανοούμε ότι ενώ παρέχεται στην ΕΠΟ ευρεία αυτονομία όσον αφορά συγκεκριμένε πτυχέ των εκλογών, ο προτινόμενο νέο νόμο περιέχει διατάξει οι οποίε θα καθυστερούσαν την εκλογή του εκτελεστικού οργάνου τη ΕΠΟ σε παραβίαση του τρέχοντο καταστατικού τη ΕΠΟ. Όπω είχαμε δηλώσει στην επιστολή μα στι 18, στις 18 Αυγούστου 2020, η απόφαση τη Εκτελεστική Επιτροπή τη ΕΠΟ να συγκαλέσει ειδική εκλογική συνέλευση στι 9 Οκτωβρίου του 2020 είχε ληφθεί σε πλήρη συμμόρφωση με το καταστατικό τη ΕΠΟ και τι οικίε διατάξει του ισχύοντο αθλητικού νόμου κατά τον χρόνο εκείνο, παρένθεση σύμφωνα με τι οποίε οι εκλογέ αυτέ πρέπει να διεξάγονται κατά το μήνα Οκτώβριο του έτου των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων ή το 2020. Κλείνει παρένθεση. Ω εκ τούτου, η FIFA και η UEFA αναμένουν από την ΕΠΟ να πραγματοποιήσει την ειδική εκλογική τη συνέλευση, ω έχει προγραμματιστεί στι 9 Οκτωβρίου 2020, σε πλήρη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο κανονιστικό τη πλαίσιο και σύμφωνα με τι υποχρεώσει τη ω Ομοσπονδία μέλο τη FIFA και τη UEFA. Ω ήθιστε, η FIFA και η UEFA θα παρακολουθήσουν τι εκλογέ. Περαιτέρω, η FIFA και η UEFA δεν έχουν ακόμα λάβει την πλήρη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα του προτινόμενου αθλητικού νόμου και δεν είναι ω εκ τούτου σε θέση να σχολιάσουν το περιεχόμενό του. Τούτου λεχθέντο, επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε το γεγονό ότι η FIFA και η UEFA ευθυγραμμίζονται με τη θέση τη Διεθνού Ολυμπιακή Επιτροπή, όπω αυτή αποτυπώνεται στην από 14 Σεπτεμβρίου 2020 επιστολή τη προ την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ομοίω, αναμένουμε ότι ο προτινόμενο νόμο θα συνάδει πλήρω με την υποχρέωση τη ΕΠΟ να εγχειρίζεται τι υποθέσει τη ανεξάρτητα και χωρί αθέμητη επιρροή ή παρέμβαση από τρίτου σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφο 1, εδάφιο Θ και άρθρο 19 του καταστατικού τη FIFA και άρθρο 7Β, παράγραφο 2 του καταστατικού τη UEFA. Προ τούτο, είμαστε οι σα να εξετάσουμε το νέο αθλητικό νόμο και να αξιολογήσουμε τη συμμόρφωσή του με τι υποχρεώσει τη ΕΠΟ ω Ομοσπονδία μέλου τη FIFA και τη UEFA. Υπό την προπόθεση φυσικά ότι θα ιωτηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Τέλο, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι σε περίπτωση που ο νέο αθλητικό νόμο περιέχει τυχόν διατάξει οι οποίε αντιβαίνουν στι προναφερθήσει καταστατικέ υποχρεώσει τη ΕΠΟ και εφόσον οι διατάξει αυτέ τεθούν σε ισχύ, FIFA και UEFA θα αναγκαστούν να παραπέψουν το ζήτημα στα αρμόδια δικαιοδοτικά του όργανα προ εξέταση, τα οποία μπορούν να αποφασίσουν ακόμα και την αναστολή ιδιότητα μέλο τη ΕΠΟ από τη FIFA και την UEFA. Παραμένουμε στη διάθεσή σα για οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια ενδεχομένω χρειαστείτε και υπογράφουν ο Ματίας ο Κάφστρομ, ο Κέβιν Λαμούρ, αναπληρωτή γενικό γραμματέα, και ε, πάει η επιστολή σε Κούμπελ και σε Φούσεκ. Ωραία. Ωραία. Θα είναι συμμορφωμένο, δεν κατάλαβα. Ωραία, δεν κατάλαβα. λέει δεν έχουμε πάρει τον νόμο, Τι λέει. Τι πρόβλημα έχετε. Πώ κρίνει αυτό δεν έχει πάρει τον νόμο στα αγγλικά, Πώ ξέρει. Εμπιστεύεσαι αυτό που σου λέω γραμμένο δηλαδή. The written. The written. Δηλαδή να μην υπάρξει έλεγχο των uh, ενώσεων που έχουν κάνει ρημαδιό το ελληνικό ποδόσφαιρο και να του αφήσουμε να συνεχίσουν στα με γνώμονα τα αυτοδιοίκητα να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Όχι, φίλε. Εγώ, δεν θα εγώ, γίνει. Εγώ καταλαβαίνω ότι Brexit. θα έχουμε εκλογέ. Γκρέξιτ. Το λοπού. Να, φύγουμε. Να φύγουμε. Να φύγουμε. Γκρέξιτ. μόνοι σα. Να δω, να δω οι βλαχοπρόεδροι Πω... τι θα κάνουν. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί. Γκρέξιτ έξω. Πέντε χιλιαρικά και ο ένα, πέντε ο άλλο. Ναι, ρε φίλε. Επιτροπέ. Ναι, επιτροπή εκτάκτων θεμάτων τη ΕΠΟ που αποφασίζει ό,τι γουστάρει. Άλλα ψηφίζει η Λίγκα, άλλα λένε αυτοί έξω, εγκρέξιτ. Κάντο. Το Brexit δεν ποιο θα απειλεί. Απειλεί επειδή η κυβέρνηση πάει να περάσει σχέδιο νόμου ή απειλεί γιατί στέλνει επιστολέ η ΕΠΟ και λέει Μα αφήνουν να κάνουμε. Και γιατί να γίνει 9 Οκτωβρίου και να, Ο... να μην γίνει 9 Νοεμβρίου. Ο... Για πε μου το λόγο. Τι λέει, ρε, να σου οργεί. πω εγώ το λόγο. Γιατί θέλουν πάλι οι εκλογέ να γίνουν 52 ψήφου. Με τι 52 ενώσει που ελέγχουμε ο Α, ο Β, ο Γ ισχυρό παράγοντα. Και ο όχι ο με 3.000. Ο Αβγενάκη για, γιατί θέλει. Για το για καλό τη να... δημοκρατία και ναι, το Για 3.000, ναι. ναι. Ο Αβγενάκη λέει ό,τι ακριβώ έλεγε ο Πάοκ και ο Λυσαρίδη mm -hmm. όταν ο Ολυμπιακό είχε την ΕΠΟ. Τότε το λέγατε. Λέγατε την, ευρύ, την δημοκρατία, το 50%. 50. Ο Θωμαίδη έβγαινε συνέχεια, συνέχεια και έλεγε να ανοίξει το εκλογικό τέτοιο. Δεν γίνεται 50 ενώσει να αποφασίζουν. Τώρα 50 ενό να αποφασίζουν. Που το είπε και ο Μελισσανίδη. Αν γίνουν εκλογέ 9 Οκτωβρίου, δεν θα έχουμε εξήγηση. Α γίνουν. Ας γίνουν. Brexit. Ας, γίνουν, ας γίνουν. και ας ποιο γίνουν. θα κερδίσει. Α γίνουν. 9, 9 Οκτωβρίου, α γίνουν. Ποιο θα κερδίσει. Ο Μελισσανίδη. Το ποδόσφαιρο. Α, το ποδόσφαιρο. Ο αθλητισμό. Ο αθλητισμό. Ο ο ο η άμυλα και το ναι, ε, ο... Η ΕΠΣ Καρδίτσα, ο ΕΠΣ Βόλο κτλ. Και... Ε, αυτοί θα κερδίσουν. Ο ΕΠΣ Βόλο δεν υπάρχει. Λοιπόν. Με Αφού... ρωτάει ένα φίλο, λέει: Το άνοιγμα που έφερε του τίτλου περιλαμβάνει και τι επενδύσει ενώσει. Oh... τι είναι οι επενδύσει ενώσει. Oh... Φίλε... Τα κουρασάν, τα κουρασάν. Φίλε, τα φίλε τα δεν ξέρω αν οι επενδύσει τη ενώσης... ενώσει. Ποιε <σχελίου> ενώσει. Την ένωση στην ομάδα των δημοσιογράφων. Τη ΕΣΕΜΦ. Τη ενώσει. Ναι. την ένωση συντακτών εννοεί. Μάλιστα. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Ναι, στα ξενοδοχεία. λοιπόν, που βγαίνουν όλοι οι άσχετοι, οι άσχετοι και λένε: Ορίστε. Εκτέθηκε η ΕΕΑ έδωσε άδεια μεταβίβαση, λέει, τη Ξάνθη. Γιατί είπε κανένα ότι η Ξάνθη στα χαρτιά δεν ανήκει στην Ή και πώ τη λέγανε, ναι. Πανόπουλου. In sports. Άλλο κυριαρχική επιρροή, άλλο ιδιοκτήτη. Αλλά να προπαγανδίσουμε. Γιατί δεν πήγε η Ξάνθη στο ΚΑΣ. Πέφτει, έπεφτε, η ομάδα έπεφτε και δεν κάνανε προσφυγή για που πέφτανε, ρε φίλε. Που πέφτανε, δεν κάνανε προσφυγή. Έφεση, δεν κάνανε, πέφτανε. Και έρχεται στην Ελλάδα ναι, και ούτε ρε, φίλε. εδώ. Λε, πέφτανε όντω. Έπεσε η ομάδα και δεν και θα μα επιστραφούν, λέει αυτά. Πώ σα επιστραφούν, δεν είναι κάτι προσφυγή για να του επιστραφούν. Μιλάμε για, για, για τον απίθανο προπαγανδιστικό μηχανισμό. Απίθανο. Λε, ε, δε... Λε, έκανε προσφυγή, προσφυγή στο ΚΑΣ. Ο Πάοκ δε, δεν πήγε στο ε, ΚΑΣ δε, για να βρει το δίκαιο προπαγάντα. του. Ε, δεν πήγε ο Πάοκ για να βρει το δίκαιο του στο ΚΑΣ. Πε μου λοιπόν, η Ξάνθη γιατί δεν πήγε. Δώσ' μια λογική απάντηση που είσαι φίλο σου με την Ξάνθη. Και εγώ κάνω προπαγάνδα. Πέφτει η ομάδα Στέριο. Μετά από 31 χρόνια Λέβε, έχω, και δεν κάνει προσοχή. Έχω, έχω άλλα θέματα Α, στο κεφάλι μου. Όταν, όταν δεν μπορεί να απαντήσει, έχω, απαντήσεις, έχω γλίκ, άλλα γλίκ, θέματα. Έχω το τσάμιο League, έχω να πάρω επιθετικό, έχω να κάνω την ενίσχυσή μου. Με εντάξει. Κανένας. Αν εσύ έχει κολλήσει ναι. και λε το ίδιο τροπάριο εδώ και ένα χρόνο, εδώ και 10 χρόνια, είναι πρόβλημά σου, Χρυσάνη. Δεν έλεγα 10 χρόνια το ίδιο τροπάριο. Με λέω για το εκλογές και τα λοιπά και τη θέρμη αυτή να υπερασπιστείτε το γραμμένο. Που έχουν διαλύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτά που κάνουνε. Mm -hmm. Το έχουν διαλύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί μια ναι. επιτροπή 10 προέδρων ναι, από την Ένωση Σάμου, τη Δωδεκανή σου κτλ. να αποφασίζει για τον Άρη. Και τον Ολυμπιακό και τον Πάο. Ό,τι έλεγα το πρωί δηλαδή, πριν από λίγο και μετά μου έλεγε για τον μπάσκετ. Τι. Τι Αυτά δεν σου έλεγα. Τι. Όχι. Το ποδόσφαιρο. Τώρα σε, τα λε μόνο σου. Στα τρία χρόνια τη διοίκηση γραμμένου. Γραμμένου, Το έχει πάρει το πρωτάθλημα η για

Ήδη είναι. Ήδη είναι, ναι, ίδιοι είναι. Ακριβώ και μάλιστα όχι οι... απλά οι... ίδιοι, προέρχονται και από τον ίδιο παράγοντα. Του έφτιαξε όλου αυτού ήταν... ο ίδιο. Αν ήταν οι ίδιοι, χρήσατε, Με. αν ήταν οι ίδιοι, ναι. θα το έπαιρνε ο Πάοκ, ο Πάοκ, ο Πάοκ, ε, η Άκη, η Άκη, ο Πάοκ, η Άκη, 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 η στη, ναι. μεγάλη, στη μεγάλη προοχή του Πάου και θα δίνει ένα πέναλτι. Ε, τα έχει πάρει. Αυτό που βλέπαμε έχει κάνει και αυτά. Τα έχει κάνει και αυτά. Τα έχει κάνει και αυτά. Πλέπα, και βάρ τώρα. Υπάρχει. Πάει Α, ο Κομίνη και τα πέναντι του Άρη δεν τα δίνει. Υπάρχουν oh. διάφορα. Τέλο πάντων. Προμακτική καταγγελία. Λοιπόν, τι. Για τον Κομίνη. Mm. Οι εκλογέ δηλαδή συμφωνεί. εκλογέ δεν. Για τον δηλαδή, καλύτερο λένε 50, 50 ενώσει να κάνουν το. Να αποφασίζουν. Όχι. Άνθρωποι άσχετοι με το ποδόσφαιρο. Άσχετοι! Ε, αυτό είναι πολύ ο πρόεδρο τη ΕΠΣ Καρδίτσα που είναι με την Original. Δημένο Δεν Δεν Original. Δεν, Δεν, είναι. Σωστό. Δεν είναι σωστό. Εγώ θα σου πω ότι ο Αβγενάκη θέλει για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. με νοιάζει ο Να παρέμβει κτλ. Θέλω να τελειώσει. Στο μπάσκετ, η γιατί θέλει να, χωθεί τόσο και για τα όρια ηλικία. Πε τώρα. Όχι μόνο στον μπάσκετ. Αντί. μπάσκετ. Στην κολλή τη. Γιατί θέλει να φάει το Βασιλακόπουλο. Και το Διαθεσόπουλο και τον Κολυμπά και τον Κεόλου. <Και> γιατί θέλει να φάει αυτό που 30 χρόνια είναι οι ίδιοι. Αυτό. Από, από κάποιον που θέλει να φάει το Βασιλακόπουλο, γιατί να μου πω εγώ ότι θέλει να φάει το γραμμένο για να βάλει Έτσι. το μπατζανάκι και μαρινάκι. Έτσι. Έτσι. Γιατί θα ψηφίζουν 3.000 και όχι 50. <συμ> οι 50 ναι. ελέγχονται. 3.000 ψηφίζουν και στο μπάσκετ. Χρυσανθέ. Ωραία, μαζί είμαστε. 99%. Συγγνώμη κύριε Αβγενάκη. Συγγνώμη. Μαζί είμαστε. 50 χρόνια του ψηφίζουν να λέω τίποτα για τον Αβγενάκη τον Βασιλακόπουλο. Όχι, όχι. Η έκφραση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν τη ούτε όχι, το... μια Εγώ, εγώ, ναι, εγώ, εγώ είμαι, είναι κόντρα, είμαι, κόντρα, είμαι στο συγκεκριμένη στου ναι, 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 ναι. εποκατάσταση Σωστά. που μια ομάδα 10 ατόμων που έρχονται από την ΕΠΣ Θράκη, την ΕΠΣ Βοημίας και την ΕΠΣ Λιθουανίας Αποφασίζουν για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν έχουν ιδέα. Ε, και ποιο να αποφασίσει, Ρε Χρυσανθέ, κάπω πρέπει, πρέπει να, να γίνει. Το πως γίνει. Όπω γίνεται στην Premier League. Ήρθα ο Κλάτεμπερ. Όχι, έχει συμβούλο των ιδιοκτητών, έχει συμβούλο των ομάδων, δεν είναι έτσι. Ακριβώ αυτό. οι ομάδε λοιπόν και εδώ έχουν συμβούλιο, τη Super League, οι οποίε παίρνουν αποφάσει και μετά πηγαίνουν στην ΕΠΟ και παίρνει άλλε. One moment, one moment. Η Αγγλία που έφερε ω παράδειγμα, μόνο η Λίγα η αρχική ορίζεται με τι ενώσει των ιδιοκτητών και αυτό μετά την FA. Τη Football Association, δηλαδή η την Ομοσπονδία. Η FA έχει έναν FA τύπο, κάνει... ο οποίος έστειλε βιογραφικό και επιλέχθηκε από 30 άτομα και έχει 28 διδακτορικά, 134 Σωστά. πτυχία Σωστά. και 628 χρόνια Σωστά. στο Παδόσφαιρο Σωστά. και σε εμά αποφασίζει ο Διακοφώτης από τα Δωδεκάνησα ε, και μας λέει ότι το χαρτί για την τιμωρία του Άρη χάθηκε. ήρθε, χάθηκε, θα χάθηκε. κάνουμε δε και μέχρι σας τον Ιούνιο θα βγάλουμε την απόφαση και κλειτά Σεπτέμβριο και δεν ξέρουμε ποιο έχασε το χαρτί και η ομάδα δεν έκανε μεταγραφέ. Να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Και έφαγε η ομοσπονδία που, υπερασπίζ, που του υπερασπίζεται, η ομοσπονδιά σε τον Άρη και τον Τουρμισάη ναι. και ο Άρη είναι του Ολυμπιακού. 500 χιλιάρικα πρόστιμο, πρόστιμο, έφαγε η ομοσπονδία από είχα... αυτού. Και δεν λογοδοτεί κανένα. Και ποιο θα τα πληρώσει. Εσύ, η ομάδα. Ο Άρη, ο Ολυμπιακό, ποιο... ο Πάοκ η ΑΕΚ. Αυτοί πληρώνουν. Ποιο λογοδοτεί. Πε μου λοιπόν, αυτού υπερασπίζεσαι, Στέριο. Αυτού υπερασπίζεσαι. 500 χιλιάρικαρε. Oh. Ο μισθό του όμω να πάει πίσω. Αν έρθει το λίμπερο 500 χιλιάρικα θα κλείσει. Έτσι. Εκεί πρώτη του μηνό ντάγκα ντούγκα. Και έξοδα να πηγαίνουμε και ξενοδοχεία να αγμένουμε oh. και φαγητά να τρώμε και να μείνουμε από το που θα πετάξουμε και αποστολή με την εθνική ποιος να θα πάμε. Ποιο τα δέχεται αυτά όμω, Ρέχη, αν θέλει, λεπτό. Αυτά ποιο τα δέχεται. Δεν Ποιο τα εγκρίνει. Είναι έτσι δομημένο το αυτοδίκητο. Από μόνη του. Ε. Αυτό ακριβώ. Ορίζω μισθό από μόνη του. Μα, μα καταρχήν. Ότι... Ο πρόεδρο, επειδή λέμε για την Τζίκη κι αυτού, δεν είχαν α, μισθό. Αυτά γίνανε Και θεσπίσανε. Όχι. Αυτά γίνανε από πριν. Δεν γίνανε επί του γραμμένου. Ο γραμμένο τα βρήκε. Κάνει λάθο. Επόσε οι επιτροπέ και οι μισθοί δεν ήταν πριν. Μισθό στον πρόεδρο το γραμμένο έβγαλε η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων τη Διοίκηση του Γραμμένου. Μισό λεπτό. Πιο πριν ο πρόεδρο δεν έπαιρνε. Όχι. Τι λέει, Δε, Χρυσάντε. Δεν έπαιρνε μισθό. Oh. Δεν παίρνανε μισθό. Τώρα θα μου πει, κανα... τρώγανε κανένα φαγητό τυχαία με κανένα παράγοντα. Μπορεί να τρώγαν κανένα φαγητό τυχαία ναι, με παράγοντα. Φίλτο, ναι. Μπορεί να είχαν μου Σωστά. Μπο... Εγώ σου λέω για μισθό. Μπορεί, νόμιμο. Μπορεί με κάρτα κρατήσεις... υγείας, μπορεί η κάρτα υγεία να χρεώθηκε 15 εκατομμύρια ευρώ. Η, η κάρτα ναι. υγεία σε βαθμό κακουργείο. Ποιο ήταν στην κάρτα υγεία. Ποιο ήταν. Δεν Ποιο ήταν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει ποιο Βασίλη ήταν. Ο Άι Βασίλη ήταν. Απαλλάχθηκε. Τι έκανε. Απαλάχθηκε. Δεν νομίζω. Ε. Δεν νομίζω. Παράδειγμα είπα για την κάρτα ναι, υγεία. Ναι, ναι, επειδή λε ότι μπορεί να πει κανένα γέμμα. Η κάρτα υγεία, τα γήπεδα στο. Στο πώ το λένε. Ή τα ταξίδια με τι εθνικέ και τα από πού και ω πού. Ο ΕΠΣ το σου πάει ταξίδι με την εθνική. Από πού και α πούμε, Ποιο προσόν, Τι Γ, έχει κάνει, Γλίψε γλίψε. Ακούει ο αρχηγό γράφει ένα. Ο Μιτσοτάκη εννοεί. Τον έχετε υπόψη. Ο Δεληζήη εννοεί, αυτό ο αρχηγό. Άλλοι διορίζονται, όχι εγώ. Ο... Και παίρνουν μισθού. Ο και 4 και πέντε. Ο α. Χάτσικο. Από αυτού που βρίζανε. Αλληγορικό Στέριο Αλληγορικό, Το πιστό σκυλί δηλαδή. Εντάξει ρε φίλε. Λοιπόν, είμαι με χάτσικο έργα. Εγώ είμαι με την αλήθεια. Και όχι είμαι... με αυτά που λέει ο εκάστοτε χρηματοδότη. Θα ήταν καλό να λέγει την στην αλήθεια και για την ομάδα σου, Χρήσανθε. Και καλή κριτική ε, στο κραδί. Ε, Το λέω και, αλήθεια. Αλήθεια. και μάλιστα μου στέλνουν και μηνύματα yeah. να μην yeah. ασκώ κριτική στο Γερμανό σήμερα. Μια χαρά και τα κακό σχήματα να τα και στο Γερμανό Και όλα τα αναδεικνύω με τον τρόπο που πρέπει. Και όχι με τρόπο ώστε να διαλύσω την ομάδα μου. Το θέμα τη ελληνική ομοσπονδία πάντω, Χρήσανθε δεν είναι τωρινό. Το όχι, φυσικά, όχι φυσικά. Οι παθογένειε του ελληνικού ποδοσέρου συγγνώμη, δεν ξεκίνησαν συγγνώμη, με τον γραμμένο. Αλλά σε blog μου στον καζέτα έχω βάλει και του 23 αυτού που λέω που είναι τώρα του γραμμένου με τον Κυρτζίκη. Φωτογραφία, έναν έναν. Έναν έναν φωτογραφίε. Όταν δεν λέγανε τίποτα. του ελληνικού ποδοσέρου δεν ξεκίνησαν ούτε με τον Κυρτζίκη και με τον Καγκάτσι που λε. Και από πιο πριν. Εντάξει φίλε, δεν είμαι πεντακόστα πίσω. Οι παθογένειε τη ελληνική κοινωνία 22-23 χρόνια δημοσιογράφο, τι να κάνω. Τα από... τελευταία χρόνια από τον και τριβέλα, Από τον Τριβέλα και τον έναν και τον άλλον Ακριβώς. και τον Βαρδινογιάννη και τον. Ε, ναι, αλλά όταν ο Ιάκ έπαιρνε τα πρωταθλήματα με τον Μπάκεβιτ που έπαιζε μπαλάρα. μπαλάρα. Μελισανίδη Καρά ήταν. Oh. Και έδινε ο Βαλιάνο πέναλτι ναι. έξω από την περιοχή. Και κλείναν τα φώτα και στην Ελλάδα. Και μετρούσαν γκολ που είχε ήταν η μπάλα δύο, δύο, μέτρα έξω από την γραμμή και το μετρούσε γκολ σε Ιάκ Άρι. Ναι, αλλά έπαιζε μπαλάρα. Αλλά έπαιζε μπαλάρα. Αλλά έπαιζε μπαλάρα. Και αυτό έλεγε η επικοινωνία, ότι έπαιζε μπαλάρα. Και μετά ο Βαρδινογιάννη με τον Λάτσιο πέντε μέτρα ο Σάντων το άφηνε και έπεφτε ο Έτσι. Αλλά τότε ήταν εντάξει. Ο Πανθαϊκό του Γουέμπλι. Του. Ο Πανθαϊκό του Γουέμπλι. Και μετά ο πατέρα με τον Εί, αυτό να. Κάθε καθεπατέ... κάθε πα... Και μετά... Που τότε ήμασταν Φιλιππινέζοι του Παλαθηναϊκού. Δεν ήμασταν ρίξατε... εκεί. Μετά γίναμε το Ολυμπιακό. Εντάξει, και οι ομάδε ναι. μα τώρα έχουν όμω και αυτέ λίγο την ευθύνη. Τώρα μην τα φταίνε πάντα οι Όχι λίγο. Ε, λοιπόν. όχι λίγο. Ε, λοιπόν. Όταν ε, λοιπόν. ο Σκόρδα πάει και φυγαίται με τον Καγκάτση ε, λοιπόν. και δίνει το δικαίωμα. Φυσικά φίλε. Εδώ άλλο σε είχε... ήταν ολόκληρο Πάουκ και πουλούσε του παίκτε και τον προπονητή. Ποτέ δεν πουλούσε παίκτη και προπονητή ο Πάουκ. Αυτά είναι χαζομάρι. Μόνο Άρης πουλάει στον Ολυμπιακό. Τι μου λε τώρα. Μόνο Άσε τώρα. Λοιπόν. Εδώ άλλο πουλούσε και λέγανε τώρα Αχ, να γυρνούσε ο Α, καλέ. Να γυρνούσε ο αίμνηστο. Με την ΑΕΚ όμω όταν γινόταν το πίκι πίκι πόκο πόκο και βγαίναμε συνέχεια έκτη με του έξ, έξι. Yeah. πέζαν και βγαίναμε έκτη και είχαμε ομαδάρα. Yeah. Αλλά ο αίμνιστος θα σα είχε τώρα συμμαζεμένου και ε, αυτά και δεν θα έπεφτε ο Ηρακλή και τέτοια. Τότε όμω. Ε, καλά, έχει, έχουν δίκιο. Τότε με την ΑΕΚ όμω. Και με τον Παναθναϊκό. Έχει δίκιο. Μόλι έφυγε ο Θοδωρή, διαλυθήκατε. Άσε μα, δεν ξέρετε εσύ. Μόλι έφυγε, διαλυθήκατε. Καλά. Ε, τι καλά. Εντάξει. Τι καλά. Ε, ε, καλά. Ε, καλά. Ε, καλά. Μόλι έφυγε, διαλυθήκατε. Σας πολύ μετά διαλυθήκατε. Σα κρατούσε. Σας κρατούσε ρε, δεν θέλαμε να μα κρατήσει αυτό το, σε αυτό το τέλμα. Σε ήσουν άρεσε τη Δεν αξίζει η μετριότητα αυτή στον Ερακλή. Γι' αυτό το λέω, γιατί ήμουν ιδιαίτερο. Τι μετριότητα. Αυτή η μετριότητα Μια, δεν άξιζε στον Ηρακλή. Άμα είσαι στη μετριότητα όμω, Κώστα, και το επόμενο στο βήμα είναι. Το μεγάλο Ηρακλή δεν άξιζε εψημί... με... Πιο... καλύτερα. Δεν τι μεγάλο, το μεγάλο Ηρακλή. Με ρίξατε και εσεί που δεν έπρεπε να παίζετε ποτέ στην Αλφα Έτσι, εσεί οι ομάδε, οι υπόλοιπε. Λοιπόν, με ρίξατε με ανύπαρτου κανονισμού και νόμου. Γιατί. Βρήκατε τι κάνατε. Ανύπαρκτη δεν ήταν. Δεν, ανύπαρτη, δεν πήγε στην εφορία κανένα. Έπεσα, και έπεσα, με, έπεσα χρήση άλλου, με τη μορία άλλου κανονισμού, άλλου άνθρωπου. την πλαστική ενημερώτηση ή την έβγαλε. Ποια έβγαλε σε Φέρτινα. Την έδειξε ο Πιλάβιο. Φέρτινα να πάμε να κάνουμε αγωγή σε αυτό που την έβγαλε. Εσύ ε, για ε, γιατί, γιατί δεν κάνει είναι... αγωγή. Ε, δεν έκανε αγωγή. Γιατί... Στον Πιλάβιο. Στον Πιλάβιο δεν έκανε. Και δεν έκανε. Σαν την ξάφει εσύ. Γιατί είναι βλάκε. Όχι γιατί είναι βλάκε. Γιατί, γιατί είναι είχε δίκιο. Όχι δεν είχε δίκιο. Καλά, εντάξει. Καλά. Δεν είχε δίκιο. Καλά, καλά, καλά. Δεν είχε δίκιο. Εντάξει, okay. Μόνο άρεσε να πληρώνει τα χρήματα. Χρήσατε για την πλαστή ενημερότητα δεν έπρεπε να πέσω. Φυσικά. Το ξέρει. Εγώ το ξέρω. Άρα τι μου λέγε γιατί την πλαστή ενημερότητα. 10.000 φορέ το έχω πει. Ότι η πλαστή ενημερότητα δεν ήταν λόγο τη και αλλάξαν το νόμο ναι, για πλαστή, να κρατήσει το Γιατί με Για να βγαίνει ο Μποροβίλο στα ραδιόφωνά σα. Γελί. Δεν υιοθετώ. Και να κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο μποροβήλο. Δεν υιοθετώ. Για Μποροβίλο. Τον έχω και φίλο στο Facebook. Για Μποροβίλο που έχει και ω πνευματικό. Δεν την κουραμπίλια. Γιατί Άντε και πάλι. στο Άρη Αστέρα <laughs> Τρίπον. <laughs> περίμενε <laughs> λίγο. <laughs> Για το καλό του ποδοσφαίρου λε και το τέτοιο. Ναι, Αλλά όταν έπεσε το μπουκαλάκι, τα σπορ του Βορρά. Ο, του Βορρά. Ο, ο, ο. Βάλαν πρωτοσέλιδο ε, από ήτανε... πάνω μέχρι κάτω. Μόνο αυτό. Εναντίον του Άρη. Πιάνου Βορρά. Α, δεν ήταν εναντίον του Άρη. Ήταν, έλεγε και θάνατο, κίνδυνο, κόλαφο. Όχι, έλεγε να τιμωρηθεί ο Άρη γιατί αθώθηκε στον πρώτο βαθμό. <Γυ> γιατί πήγε με την ιατρική γνωμάτευση από το δημόσιο νοσοκομείο oh. που έλεγε δεν έχει τίποτα. Δεν το, δεν το, δεν το ξέρω και δεν το θυμάμαι. Δεν το ξέρει. Θυμάμαι τον Πρωτοσέλλο, δεν θυμάμαι ακριβώ. Αθώθηκε, εγώ το εννοούσαν... ξέρω το βίο ναι. να είμαι υπεύθυνο επικοινωνία ήμουνα τότε. Τι εννοούσαν οι καλοί φίλοι και συνάδελφοι. Οι καλοί φίλοι και συνάδελφοι λέγαν ότι επειδή αθώθηκε ο Άρη σε πρώτο βαθμό να τιμωρηθεί. Μήπω το έλεγε κάποιο αυτό και ήταν ανοιχτά το Όχι, όχι. Ο Σαρή έλεγε τότε ότι πρέπει να τιμωρηθεί. Ο Σαρή που μου ο συνάδελφο. Ο Σαρή που ήταν πρόεδρο τη ΚΕΔ. Στέριο. Εγώ τα ξέρω, δεν είμαι παιδάκι. Ε, λοιπόν, άρα, να πετάμε στον αέρα. Εγώ σου λέω, ξέρω και το Σαρί το και πρόβλημα το Κυρτσίκη το και, και τον Καγκάτζη. Δεν είναι ο γραμμένο που λε τώρα εσύ. Είναι η ΕΠΟ. Είναι η λειτουργία τη ΕΠΟ. Είναι το γεγονό ότι όποιο ελέγχει, ελέγχει του 50, 55, 60 των ενώσεων, ελέγχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Και, υπάρχει, και, επειδή θέματα, και επειδή δεν μπορούσαν να περνάνε πολλά θέματα. αυτό. Και επειδή δεν να περνάνε πολλά θέματα, ο Γκυρτζίκη έφερε στο προσκήνιο την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων τη ΕΠΟ. Αυτό τι είναι η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων τη ΕΠΟ. Σταμάτα, ρε Φλόρεν. Χαζέ, έχαζε. Ε, τι ήταν αυτό. Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων τη ΕΠΟ Ποιο είναι, είναι μία. σένα. Είναι μια επιτροπή Γιατί... Κώστα η οποία αποφασίζει πάνω από το καταστατικό τη ΕΠΟ. Ότι Επειδή θέλει. είχαν το πρόβλημα να περνάνε κάποια πράγματα, λέγανε παιδιά, αυτό δεν είναι στο καταστατικό. Πήγαινε Πήγαινε κάποιο και έλεγε, Όχι αυτοδιοίκητο. Αυτοδιοίκητο μέσα στο αυτοδιοίκητο. Αυτό. Δηλαδή οτι κάνανε οτι μια θέλουμε, επιτροπή λέμε, ναι. η οποία αποτελείται από τα ίδια άτομα που αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο τη ΕΠΟ και αποφασίζουν πάνω από το διοικητικό συμβούλιο τη ΕΠΟ. Ενώ είναι οι ίδιοι. Είναι 10 οι ίδιοι και άλλοι δύο. Αποφασίζουν πάνω από τον εαυτό του. Ακριβώ. Και δίνουν το δικαίωμα στον εαυτό τους να δίνουν πέντε χιλιάρικα στον πρόεδρο της ΕΠΑ, παράδειγμα. Oh. Δίνουν το δικαίωμα να ψηφίζει η Λίγκα για αφαίρεση βαθμών έξι ή τρεις yeah. ή καθόλου και να λένε αυτή, όχι, θα είναι μείον τρεις. Δίνουν το δικαίωμα σε όλα τα θέματα του ελληνικού ποδοσφαίρου να αποφασίσουν αυτοί, οι πρόεδροι των ενώσεων. Για να το δέχονται όλοι. Χωρί τεχνική σημαίνει, κατάρτιση. Σημαίνει ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι σε εσά, Δεν καρά. το δέχονται όλοι. Όλοι οι παράγοντε των ομάδων, των Όχι, σωματείων. Δεν το δέχονται. Άκου να σου πω τι γίνεται. Οι ενώσεις. Όταν ο, Ολυ... ο Ολυμπιακός Ολυμπιακό το έκανε αυτό. Ο Ολυμπιακό. Ο Γκυρτζίκη. Όλοι ξέρουν με τον Ολυμπιακό, δεν είναι με τον Μπάουκ. Ο Γκυρτζίκη. Στέριο. Για να δεν τα λέω. Αυτοί το θέσπισαν αυτό. Με την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων. Ναι. Ψηφίζει η Λίγκα οι ομάδε. Μία απόφαση παίρνουν μια απόφαση, να στο θυμίσω, που πήραν για την αφαίρεση βαθμών. Αν θα είναι τρει βαθμοί όχι. Και πάει στην Νέα και ψηφίζει άλλο. Με ποια τεχνογνωσία ψηφίζει ο πρόεδρο τη έψηση καρδίτσα. Πε μου λίγο να καταλάβω. Τι έχει σπουδάσει στο, στο ποδόσφαιρο πάνω, στο αντικείμενο του ποδοσφαίρου. Ο Καρυπίδη τι έχει σπουδάσει, Ιωσήφ. Ο Καρυπίδη είναι πρόεδρο και πληρώνει. Πάνω στο ποδόσφαιρο. Πληρώνουν αυτοί. Τι πληρώνουν, φίλε. Είναι ιδιοκτήτε. Είναι ιδιοκτήτε. Είναι ιδιοκτήτε, Τέριο. Είναι ιδιοκτήτε. Ναι. Οι τύποι αυτοί τι είναι. Τι είναι όλοι αυτοί που αποφασίζουν για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο Έχουν κάποια γνώση, έχουν κάποιο πτυχίο έχουν, Μπορούν να αναλύσουν τεχνοκρατικά το αν θα πάρω ένα χορηγό ή όχι στην ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία Όπως γίνεται σε όλα τα κράτη τα προηγμένα τα ποδοσφαιρικά Για δες τι πτυχία έχει ο, ο πρόεδρος της Premier ε, League θα μου πεις τι τώρα Εντάξει δεν θέλω το ίδιο Εμάς οι πρόεδρες είναι σωστοί είναι η πρόεδροι είναι. Να δώσω ένα τσίγκλισμα ακόμα. Όχι, να μην δεις αλλο ε, Ένα τσίγκλισμα θέλω. Η νέα μετάλλαξη του κορονοϊού κολλάει μόνο έξω από το καραϊσκάκι και του πανηγυρισμού. Έξω από την ντούμπα βρέθηκε αντίδοτο. Χρυσά Φυσικά. Καλό, ε. Επικοινωνία. Καλό. Πετάξτε παν... ελεύθερα Οι λέει, πανηγυρισμοί λέει. του πρωταθλήματο τότε και αχ, καλέ και αυτά. Τότε έγινε θέμα. Αλλά χθε που προκληθήκαμε... με... τα βλέπει ο Αβγενάκη αυτά. Φυσικά αυτό λέω. Και περικυκλώσαμε το πούλμαν, δεν έγινε τίποτα. Επικοινωνία. Δεν, ήταν, δεν δεν, κολλάει ο κορονοϊό εκεί, παιδιά. Είχαν αποστάσει. Είχαν αποστάσεις. Εκεί δεν κολλάει ο κορονοϊό. Αυτό είναι η επικοινωνία. Έχει δίκιο ο φίλο που μου το έστειλε. Το διαβάζουμε και για να δούμε τι ακριβώ θα γίνει. Εγώ λέω ότι ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη περίπτωση. Θα πάει ο κόσμο από τη στιγμή που δεν υπάρχει ε, ναι, ναι, lockdown. Ναι, ναι, θα πάει ναι, 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 ο κόσμο ναι, ναι. και, και πρέπει να ανοίξει και τα γήπεδα. Για να πει για τον Αβγενάκη. Δεν πρέπει Πες να πάει Για ποιο λόγο, oh. για πιο oh. λόγο oh. δεν είναι ανοιχτά τα γήπεδα. Oh. Πες μου κύριε Αβγενάκη για ποιο λόγο. Γιατί Μόνο το... στι συναυλίε δηλαδή μπορούμε να πάμε. Σωστά. Απο... 5.000 είχε η άλλη δηλαδή. Δηλαδή πόσο... 5.000 σε χωρητικότητα 5.000. Εμεί λέμε να μπουν οι 5.000 στου 20.000. Οι 500 στου 2.000. Και μόνο τα γήπεδα δεν είναι. Δηλαδή, πώ θα γίνει. Και πε μου να σου πω και κάτι ακόμα. Τι κάνει λοιπόν η ΕΠΟ για αυτό το κομμάτι. Πού είναι η παρεμβατικότητά τη. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολείται για το αν θα κάνει εκλογές εκλογέ 9 Οκτωβρίου ή 9 Νοεμβρίου. Με το αν παρεμβαίνει το αυτοδίκητο κτλ. Πού είναι να στείλει μια επιστολή να πιέσει. Όλε οι ομοσπονδίε του πλανήτη ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Η ΕΠΟ ασχολείται με τι εκλογέ. Γιατί ξέρει η ΕΠΟ και ξέρουν αυτοί οι 52 στέργοι ότι αν αλλάξει το εκλογικό σύστημα δεν θα είναι εκεί. Γι' αυτό ασχολούνται. Από το πρώτο μόνο με αυτό ασχολούνται. Πού είναι το έγγραφο για τον Τουρμισάη. Χάθηκαν. Τέσσερι μήνε περάσανε. Ε, Πού γίνεται είναι? έρευνα. Πού, τι έρευνα γίνεται. Ε, γίνεται. Ποιο θα πει ο τα 500. Ψάχνουμε. Τα 500. Κάναμε έφεση και δεν τα πληρώσουμε. Α. Ε, ωραία. Εντάξει. Μια χαρά. Ζήτω η ΕΠΑ. Λοιπόν, Θες... για να το κλείσουμε, πάμε στο διάλειμμα. Να μην ψηφίζουν 52 άσχετη κόστη, να ψηφίζουν 3.000 άσχετη. Yeah, yeah, είναι καλύτερο, yeah. χρήσα δε. Καθένα yeah. είναι καλύτερο. Yeah. Να Θα είναι η ναι. εκπρόσωπη <συσκιά> των ομάδων. Αμάν α, λέμε αυτό το <συσκιά> κρεσέντο του Χρυσά, κάθε εκπομπή. Θα είναι <συσκιά> <συσκιά> Δεν είχα κρεσέντο καιρό τώρα. Θα είναι οι εκπρόσωποι <συσκιά> ναι, των ομάδων που ματώνουν για το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι οι πρόεδροι των ενώσεων. Και όμω και να το κάνουμε από τα σωματεία. Από τα σωματεία προέρχονται. Δεν είναι παρθενογέννηση Ανοίγει το πιζοδρόμο και βγαίνει ο πρόεδρο Τι ελέγχεται πιο εύκολα, οι 50 ή οι 3.000. Εγώ, πού ότι εγώ είμαι μεγάλο Πιο εύκολα μπορώ να βρω τους 27 από τους 50 Τους 27 από τους 52 Και να τους επηρεάσω για τις εκλογές Και να τους κάνω τα μετά, πιο ή Τους 3.000 Τι πιο είναι πιο εύκολο Οι 27 αυτοί ελέγχουν τους 3.000 μετά Έτσι πάει αλυσίδωτα Γιατί μετά οι 3.000 Ο ένας λέει ε, Πρόεδρε να με ανεβάσει φέτο, Ο άλλος ε, θέλει δυο χατυράκια Βάλαμε δυο. Φερέφωνο είσαι και φαίνεσαι, φίλε. Oh, Φερέφωνο είσαι oh, και φαίνεσαι. Oh, που όταν ακούτε τι αλήθειε, βαφτίζετε. Ποιο Ολυμπιακού κούβρε να μη σε πω. Δεν είπα για Κυρτζίκη. δεν είναι αλήθειε. Είναι η άποψή σου. Είναι η αλήθεια. Σταμάτα λε αυτό το πράγμα. Θα λέω τι θέλω. Εγώ σου λέω ότι όταν λε εσύ, μιλέ αυτό το πράγμα, δεν είναι αλήθεια. Ναι, εγώ δεν ευαγγελίζομαι από μένα να ακούσετε τι αλήθειε και τι αλήθειε. Εγώ το Εγώ το ευαγγελίζομαι. Εγώ το ευαγγελίζομαι. Είναι Αυτή η άποψή είναι η αλήθεια. Σου. Η αλήθεια είναι. Είναι η άποψή σου. Η άποψή μου είναι η αλήθεια. <laughs> η αλήθεια είναι η άποψή μου. Λετά σε μουά. Εσύ mm -hmm. πες ένα πε από όσα είπα που είναι ψέματα. Ένα. Για τον Κυρτζίκη είπα, για τον Σαρή είπα. Mm -hmm. Αλλά ναι, δεν ακούτε. Ναι, το είπε, το είπε. Δεν, το ακού, είπε. δεν, ακού, δεν ακούει. Δεν Καραμέλα. Όταν δεν έχει επιχειρήματα. Oh, 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 oh. Φερέφωνε το Ολυμπιακό. Θα πάμε Και σε Και τι σχέση έχει το με τον Κυρτζίκη που έλεγα πριν. Ο Κυρτζίκη είπα το έκανε. Ο Σαρή είπα το έκανε. Αλλά δεν ακούτε. Κατά την Oh. Το πιο πιθανό είναι να είσαι τελείω φίλε. Είμαι με Τι είναι με τον η άποψή σου και oh, oh. του Ολυμπιακού, τυχαίο. Για τον Γκλάντεμπερκ άσχετε. Ναι, δεν το. Για τον Γκλάντεμπερκ άσχετε, ο Ολυμπιακό ξεφωνίζει. Εγώ λέω ακριβώς το αντίθετο. Πως είμαι φερέφωνο. Έχει δίκιο. Είσαι εσύ φερέφωνο, λοιπόν. Oh, 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 oh. Είσαι φερέφωνο τη ΕΠΟ. Τη ΕΠΑ. Στέριο Λοιπόν, πάμε στο break. Αμέσω τώρα. Πάμε στο break. Πάμε στον breakout. Στην οραδική θα... εκπομπή που έχει ναι. ο καθένα την άποψή του και με ένταση. Βέβαια. Άμα θέλετε να ακούτε. Όχι, οι δύο λένε την άποψή του και ένα λέει την αλήθεια να ξέρει. Και δι... έτσι. Οι δύο λένε. Όχι. Καλό. <laughs> <laughs> <Να ξέρω> έτσι, <laughs> παιδιά, να ναι. πολύ, πολύ, καλό. καλό. Καλό, πολύ καλό, καλό. 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 Ωραία. Ναι. Αυτό είναι μια παναιμικότητα. Κοίταξε, αρέσει. πού και πού λέει και ο Κώστα καμιά αλήθεια. <laughs> πού και <laughs> πού. Πού Λέρω... και πού να με θυμάσαι. Όχι, χωρί το να. Πού και πού με θυμάσαι. Α, ναι. το τον καρεκλά, όλα τα ξέρω Έτσι, λοιπόν. λοιπόν. Break και επιστρέφουμε. Μαζί μας δείτε στη Καζίνο Θεσσαλονίκη, στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Να πάτε, παιδιά, να περάσετε όμορφα, με ασφάλεια. Και υπάρχουν πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις, πολλά, α, πολλά προνόμια για όλους εσάς. Λοιπόν, α, φτάνει το γλύψο στον Ολυμπιακό λίγο άλλος. <Σ2> Pope... Φίλε είσαι τελείως άσχετος και κολλημένος Μα ε, ό,τι είναι αντίθετο με αυτό είναι το Ολυμπιακό Ποιο, ποιο, ο Κιρτζίκης και ο σαρίς που έλεγα που του ξεφώνιζα είναι το Ολυμπιακό Ο Κλάτεμπερ που τον ύμνησα είναι το Ολυμπιακό ε, Αλλά αυτό είναι, ε, δεν έχει επιχείρημα Επειδή μιλά κατά του γραμμένου άρα είναι το Ολυμπιακό Μάλιστα Against the written Α, against the written, μάλιστα, Λοιπόν Ντάξει, Συνεχίζουμε, okay. πάμε σε διαφημίσει και επιστρέφουμε με νέο κρεσέντο. Μαζί μα, μαζί μας, με μας, νέο Την πρώτη ώρα τη εκπομπή, άρτο ζαχαροπλαστία Νικολαίδη, με λαχταριστές και ολόφρεσκε και τούρτε, πάστε, σιροπιαστά, κεράσματα, παγωτά, με ασυναγώνιστε γεύση και στέβια. Προφυτερό σοκολατόπιτα, ώρε φίλε, σοκολατόπιτα και άλλα νηστήσιμα γλυκά. Στα άρτο ζαχαροπλαστία Νικολαίδη θα βρείτε επίση και τα καλύτερα ψωμιά, χωριάτικο, βυζαντινό, παραδοσιακό ζέα και ζυμωτό. Δύο καταστήματα στον Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Στον ίδιο δρόμο είναι, παιδιά. Το ένα πηγαίνει όλο στο δεξί σου χέρι και το άλλο λίγο παρακάτω. Και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΟΑΕΒ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Θα πω κάτι στον φίλο των 759 που λέει Η εξίσωση χρήση τη ΕΠΟ με την ΕΠΟ του ΒΑΡ ξένο διετών τακτικών δικαστών η απόδειξη ότι είναι payroll καρυπίδι το κανεί του Βαγγέλη. Φίλε πρώτον, μην λε για payroll με όνομα, διότι αν σε καλέσω στο δικαστήριο και στείλω ένα εξώδικο τώρα και σε καλέσω να το αποδείξει, θα κάνει κολοτούμπα και θα ζητά συγγνώμη. Γιατί εγώ δεν είμαι payroll κανενός. Αν εσύ είσαι payroll και λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, μην βάζει ταμπέλε και μην πετά λάσπη. Αν δεν σου αρέσουν αυτά που λέω, μπορεί να τα αντικρούσει με επιχειρήματα το να λε ότι πληρώνομαι από κάποιον μάλιστα συγκεκριμένα για να τα λέω, είναι ποινικό αδίκημα. Γι' αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ με απόλυτη ευγένεια, θα σε παρακαλούσα τα συγκεκριμένα πράγματα να μην τα ξαναξεστομίσει. Γιατί την επόμενη φορά θα σου έρθει το εξώδικο. Γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνετε κάποιοι. Wow. Μόνο όταν έρχεται στην πόρτα σα ο δικαστικό επιμελητή. Κάνετε του μάγκε μέχρι τότε και μόλι θα κληθεί να αποδείξει τι μπουρδε που λες, θα ζητήσει συγνώμη Και θα βάλει και 5-6 να με βρίζουν ότι δεν τρέπεται λίγο. Εγώ είπα τη γνώμη μου και αυτό μου έκανε μήνυση. Επειδή λοιπόν προσβάλλεται κόσμο και αυτά σου τα ψέματα εγώ παραλίγο να τα πληρώσω πολύ ακριβά στο παρελθόν με άλλου ψεύτε. Γιατί με ψέματα δημιουργείται η κατάσταση εναντίον κάποιων δημοσιογράφων. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να το ανακαλέσεις. Αν εσύ είσαι payroll κάποιου, να βγει και να με το πει. Εγώ δεν δέχομαι τέτοιου χαρακτηρισμού. Μπορεί να πει ό,τι γουστάρει, να κρίνει όσα λέω. Εδώ είμαστε. Να κρίνει όσα λέω. Να τα αντικρούσει ή να μην τα αντικρούσει. Να πει ότι λέω μπουρδε. Αλλά payroll και τέτοια υπονοούμενα μόνο εκεί που πραγματικά τα παίρνουν. Γιατί εγώ δεν έχω πάρει ευρώ από κανέναν. 23 χρόνια. Και ακόμα και από αυτού που λέγανε ότι έπαιρνα, Έτσι. αποδείχθηκε από τα δικαστήρια ότι δεν πήρα ευρώ. Και με του με το πόρισμα της Νέξια. Μπράβο Κώστα. Λοιπόν, τώρα, να πω κάτι ακόμα. Εγώ τόση ώρα έλεγε για τον ΠΑΟΚ. Γιατί αυτή η πρεμούρα να υπερασπιστείτε στην ΕΠΟ και το γραμμένο. Για ποιο λόγο. Γιατί κάνετε αυτή την υπεράσπιση του, της ΕΠΟ και του γραμμένου έτσι ακριβώς όπως την υπερασπίζονταν ο ολυμπιακό επί Γκυρτζίκη και Σάρη. Γιατί. Ε. Όταν για ποιο δηλαδή λόγο. Το μήνυμα ότι ο Σαββίδη έδινε λεφτά και ενώσει. Δεν είπα Σαββίδη εγώ. Ναι, Η λέξη, ναι, διάβασε ναι, το μήνυμα, ναι, 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 να το ξαναδιαβάσω. Ναι, δεν, υπάρχει λέξη Σαββίδη. Εκτό από ανοίγματα. Ναι, έκανε, ερώτηση, έκανε, ερώτηση. Για ποιον μιλούσαμε για ανοίγματα. Έκανε ερώτηση ο άνθρωπο. Στην Κουρνικοβά. Έκανε ερώτηση. 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 ερώτηση πε την απάντηση, όχι. Δεν ισχύει, είναι μπουρδε Δεν μπορεί να ερωτάει. Εδώ άλλο μα λέει ότι παίρνουμε λεφτά, αστέριο. Επειδή δεν του άρεσαν αυτά που λέμε, επειδή λέμε την αλήθεια. Για την ΕΠΟ, για την Επιτροπή, την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων ξεφώνησα. Δεν ξεφώνησα ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την ΑΕΚ, ούτε κανένα. Την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων τη ΕΠΟ ξεφώνησα. Και θύχτηκε. Παίρνει κανένα θείο, τι είναι θείο στην Επιτροπή, μήπω. Είναι σε καμιά ένωση. Λοιπόν. Ρε Χρήστα, δεν λέει ο άλλο, μην τρελαίνεσαι. Τα κολλημένα μυαλά δεν αλλάζουν. Πρόκληση Αριανάρα και ντροπή στον Κώστα που έριξε πέντε στο βαθύλακο. <laughs> <laughs> Αυτή όντως. η ντροπή. Όντω φίλε. Τρει κατηγορίε κάτω. Ε, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, ένα μας Να σου πω κάτι. Γιατί δεν δώσετε κανονική φανέλα στον Κανακούδη. Δεν ξέρω. Του δώσετε πιο μικρή. Ε. Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί το παιδί να έχει λίγα κιλά παραπάνω. Επεχτάρα είναι τώρα. Ξέρει γιατί. Έχει ανοίξει μαγαζάρα με ξηρού καρπού και φαίνεται τρώει φιστίκια <laughs> και έχει ξεβίγει λίγο. Πολύ, ως, πολύ σούπερ μαγαζάρε έχει ανοίξει. Ε, και μπράβο του που έρχεται να βοηθήσει πάλι την ομάδα. Μπράβο του. Στα δύσκολα. Μπράβο του, μπράβο του. Λοιπόν, ε, ο άλλο ο φίλο λέει: Χρήσαντε, λε να βάλει σάσα δεξί μπακ για να μην φαγωθεί ο Ματίγια. Πάντω δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση ακόμα ο Ισπανό. Ο Ματίγια είχε ένα τραυματισμό. Για να πάμε λίγο και στα ποδοσφαιρικά. Είχε ένα τραυματισμό και τον άφησε κανένα διβδόμαδο εκτό. Όταν αυτό το διβδόμαδο είναι στην περίοδο προετοιμασία και στην ουσία χάνει τη μισή προετοιμασία, ε, είναι λίγο φυσιολογικό να. Να είναι επηρεασμένο. <στονίκη> τι είναι αυτό, Σύσταση Πειθαρχική Επιτροπή του Άρης, τι είναι αυτό, Κώστα. Ό. Oh. να διαβάσω. Ό,τι λέει. Ό,τι λέει. Σύσταση Πειθαρχική Επιτροπή. Τι θα... Δημιουργείται μια επιτροπή Δεν από τον ΑΣΑΣΜΑΡΙΣ. Άνοιξε. Ανοί, Ωραία. να <στονίκη> διαβάσω. Ωραίο, η, η οποία αφήμα, αρισ... θα ελέγχει προφανώ. Ο πιθα... Άσάρη ανακοινώνει ναι, τη σύσταση πειθαρχική επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή του Εραστέχνη θα επιλαμβάνει τι δήματα που αφορούν σε πειθαρχικέ παραβιάσει ή αντικαταστατικέ ενέργειε. Τακτικά μελών. μέλη τη πειθαρχική επιτροπή είναι ο Γενικό Γραμματέα του Εραστέχνη, Γιώργο Αιγίδη, και τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, Γιώργο Ιδηροηλία και Κωνσταντίνο Τικπασάνογλου. Α, Μάλιστα. Ο μέλη Νίκο Κατζηδάκη, Μαρία και Γιώργο Μποτζόρη. Μπράβο. Ο φίλο ο Κώστας λέει: Πονάει η αλήθεια, Χρήσανθε. Γιατί πολύ απλά έχουν μάθει να ακούνε την δική του αλήθεια μόνο. Αλλά και απ' την άλλη να το δει, γιατί να ξεφωνήσει τη σημερινή ΕΠΟ. Εντάξει. Αυτή είναι η θέση ε, του Κώστα, ο οποίο λέει: Μήπω δεν είναι δικό μα ο γραμμένο. Χαχαχαχαχα, γελάει. Τέλο πάντων, αυτή είναι η τοποθέτηση του φίλου του Κώστα. Να φύγουμε από το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ο καθένα είπε τι θέσει του. Και από εκεί και έπειτα η μόνη μου ένσταση είναι με του ανθρώπου που τόσο εύκολα βάζουν ταμπέλε για payroll για το ένα για το άλλο, χωρί πραγματικά ούτε καν να ξέρουν και ούτε να έχουν ιδέα. Και επαναλαμβάνω ότι αν κρυθούν. Κρυθούν. Κληθούν. Ωραίο, ένα ρώ με το λάμδε τι αλλαγή κάνει. Κληθούν να, να πούν το οτιδήποτε, θα γίνει η κυβίστηση κατευθείαν. Η διαφθορά στη χώρα μα έχει οδηγήσει δυστυχώ τον κόσμο να πιστεύει ότι οποιοδήποτε λέει κάτι διαφορετικό πρέπει και αυτό από κάπου να τα παίρνει. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Είμαι και αυτό το σωστό που λες. Όταν λε κάτι υπέρ μια ομάδα, σημαίνει ότι τα παίρνει από την ομάδα. Όταν λε κάτι υπέρ ενό διετή, σημαίνει ότι είναι φίλο ο διετή και σταχώνει. Όταν λε κάτι υπέρ μια ε... άλλη κίνηση, σημαίνει ότι είσαι στο κόμμα και τα, τα παίρνει από, το... από το κόμμα. Όταν είσαι κατά του κόμματο, σημαίνει ότι είσαι ΜΚΟ σε... Σε και τα παίρνει από τη ΜΚΟ. Και όλα αυτά. Από κάπου τα παίρνουν όλοι. Τελικά κανεί. Τουλάχιστον να τα παίρνουν... πάρουμε από κάπου. Ah, <laughs> <πράγμα>. <laughs> Τελικά τα παίρνουν ένα-δύο επιτίδοι <laughs> <laughs> που δεν φαίνονται πουθενά. Και περνούνται για αντικειμενική και αχ καλέ. Και βάζουν αυτού ναι, να λένε ότι τα παίρνουν άλλοι. Όχι, βάζουν αυτού. Και με τον τρόπο του, όντω βάζουν αυτού να νομίζουν ότι όλοι εμεί τα παίρνουμε επειδή λέμε μια άποψη και μόνο. Α, αυτό είναι σοβαρό μουσιογράφο τώρα. Και όλα τα payroll είναι γεμάτα από αυτού του σοβαρού μουσιογράφου. Ναι, ναι. Που πάνε στον οπαδό και του λένε πέσω την μπήκε ο Super 3 μέσα. Και του πέ, πέσω την μπήκε ο Super 3 μέσα και τα ρήμαξε. Εντάξει, εγώ δεν λέω. Yeah. Δεν εγώ δεν... εγώ μιλάω γενικά. Για το χώρο μα. Α, το 2.14 λέει: Οι ασύλλητοι δολοφόνοι του Τόσκο μήπω έκαναν προχθέ πέρασμα και από το Κατσάνιο. Τι θα γίνει επιτέλου, φοβούνται να κουμπίσουν τη συγκεκριμένη οργάνωση. Δεν ξέρω, φίλε, η αστυνομία και η αθλητική βία να τα δει αυτά. Και ποιοι ήταν εκεί, και ποιοι είναι στο ένα και ποιοι είναι στο άλλο περιστατικό. Για τον Τόσκο, πάντω, υπάρχουν συλλήψει. Υπήρξαν συλλήψει και υπάρχει και ακροαματική διαδικασία. Να είμαστε σωστοί και, και δίκαιοι. Υπάρχουν 5 ε, κατηγορούμενοι. 5 συν 2, 7 κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν είμαστε εμεί δικαστέ όμω να του αθωώσουμε ή να του καταδικάσουμε. Θα πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το... τη δουλειά τη. Σωστά. Υπάρχουν όμω 7 κατηγορούμενοι, 7 άνθρωποι συνελήφθησαν και είναι ενώπιον τη δικαιοσύνη. Άρα μην λέμε ασύλληπτοι κτλ. Έτσι. Υπάρχουν. Τώρα, αν είναι άλλοι 5 ή άλλοι 7 ή άλλοι 2 ή άλλοι 3, ούτε τι κάμερε έχω δει με τα περιστατικά παιδιά, ούτε τη δικογραφία έχω. Έτσι. Ε... Ο 759 λέει Εγώ απλά θεωρώ περίεργο να κατακρίνει συμπεριφορέ και τακτικέ ομάδε σαν την Ξάνθη, Πανετολικό, Λαμία, Βόλο, μαζί σου σε αυτό. Αντίθετα για Έλ και Άρη που παίζουν ακριβώ τον ίδιο ρόλο, τίποτα. Φίλε, άλλο είναι αυτό που λε τώρα. Είναι μια θέση που μπορώ να τη συζητήσω. Και είναι άλλο να λε ότι είμαι στο payroll. Είναι άλλο. Είναι τελείω διαφορετικό. Το ένα με το άλλο. Λοιπόν. Ναι. Αυτά. Όχι το τελειώσαμε. Σχολείε λίγο και το. Ποιο. Το τελευταίο. Τι θες να σχολιάσω. Πε, εσύ κάνει σχόλιο. Εγώ επιλέγω το τι θα σχολιάσω. Το τι θεωρώ ότι σωστό να σχολιάσω. Τι να του αναδείξω. Με την άποψη του Αλέξ Κούλιου ότι εμεί τα βρήκαμε για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και άλλοι είναι. Όχι. Ε, οι Όχι. σύμμαχοι και αυτοί. Όχι. Και... Θα, θα σου το πω πολύ απλοποιημένα ναι, ότι είναι φυσιολογικό mm -hmm. στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου mm -hmm. μια ομάδα όπω ο Άρη που δεν έχει Ιβάν ή δεν έχει Μαρινάκι να προσπαθεί να βρει και φίλου. Mm -hmm. Το αν στον Άρη το επεκτείνει στο ότι ανοίγω τα πόδια στον Ολυμπιακό και οτιδήποτε άλλο που δεν ισχύει, είναι δικό θέμα και το κάνει για πολιτικού λόγου, συσταγωγικά. Έτσι. Το θέμα τη Ξάνθη όμω τι... δεν είναι το ίδιο. Γιατί είναι κακό δεν, πάρει. ήρθε, δεν ήρθε, δεν ήρθε ένα του ναι, Μαρινάκη, και... ο ξάδερφό του, όταν... να αγοράσει το ρίσιο με 10 εκατομμύρια όταν ευρώ. Αν ρωτήσει ε? ε? ναι? πριν από δύο εβδομάδε ότι η δεν είναι όλη επικοινωνία, η Οι 30 βαθμού διαφορά του Πάουκ με τον Άρη η και δεν είναι όλα επικοινωνία. Ότι ο Άρη δεν είναι, είναι σαν τον Πάουκ ποιοτικό κτλ. Αλλά είπε αυτό που σου βγήκε δεν έχει ο Άρης Παντολικούς, Ξάνθη, Βόλο κτλ. Ναι, άρα λοιπόν γιατί είναι κακή η σχέση ε, Ξάνθη, Βόλο, Παντολικός, ε, Πάο και είναι, είναι κακή αυτή η σχέση. Ναι. Είναι καλή η σχέση του η σχέση Άρη Ολυμπιακού. Ποιος είπε ότι είναι λάση, κακή. Ποιο είπε ότι είναι κακή. Δεν είπα ποτέ ότι είναι κακή. Η λέξη κακή δεν υπήρξε ποτέ από εμένα. Ούτε είπα ότι η μία είναι κακή εγώ και η άλλη είναι καλή. Είπεσε, είπα εγώ, ότι εγώ αυτό δεν είναι. Εγώ δεν έχω. Εγώ δεν έχω είπεσε, ε... 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 Είπα, εγώ δεν έχω. Αντολικό και Ξάνθη και ε, και Δεν και έχω. Και δεν άλλο έχω. Άλλο. Γιατί και όταν ε... θα σου πω, όταν η Ξάνθη έχει αυτό το θέμα με τον Πάοκ και πηγαίνει στο ΚΑΣ ο ΠΑΟΚ και να βρει το δίκιο του. Σωστά. Και η ομάδα η οποία πέφτει δεν πάει στο Κάοκ. Γιατί ξέρουμε ότι στην ΟΕΦΑ ο ισχυρό μένει και ο άλλο πέφτει. Ναι. Αυτό δεν είναι ο κανονισμό τη ΟΕΦΑ. Αυτό δεν είναι. Εγώ νομίζω είναι και μέσα στο επόμενο εγώ του Πάου. Και βλέπω ότι δεν έχει εκδικαστεί από κανέναν. Ποιο? Τη Ξάνθη έχει τελειώσει. Όχι, δεν πήγε. Η τη σχέση τη Ξάνθη με, με τον Πάου δεν έχει. Όχι. Υπάρχει, Το μόνο που είναι στο τραπέζι είναι ακόμα mm. η εισήγηση τη Μαρούπα και του Αρκούδη και του Κουμπάρου. Και δύο αποφάσει που το ΚΑΣ έκρινε ότι δεν θα έπρεπε να είναι αυτέ. Υπάρχουν δύο αποφάσει που έκρινε το ΚΑΣ ω ανώτατο ότι πρέπει να το ξαναδικάσουν. Αυτή είναι ναι. η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Για την Ξάνθη όμω έχει τέλεση δικήση. Έφαγε μείον 12. Μείον 7 για το, για το θέμα αυτό και μείον 5 για τη μετοχική της, εκείνη, τη εκείνη την κατάσταση, πώ έγινε που δεν το δήλωσε κτλ. Το οποίο δεν εφισέβαλε. Το οποίο δεν το πήγε στο το δικαστήριο να πει: Παιδιά, θα... είστε ψεύτε. Είστε ψεύτε. Είμαι η Ξάνθη, εκπροσωπώ την Θράκη 31 χρόνια είμαι στην ΑΕΤ και είστε ψεύτε που λέτε ότι έχει κυριαρχική επιρροή πάνω μου ο Σαββίδη. Να οι αποδείξει ότι δεν έχει. Mm. Δεν πήγε. Και έπεσε. Και, μο... και όχι μόνο δεν πήγε και έπεσε, άλλαξε όλο το διοικητικό συμβούλιο. Άλλαξε το ΔΣ τη εταιρεία. Έφυγαν, άλλαξαν έδρα. Άλλαξαν γραφεία. Άλλαξ... Όλα αυτά που του καταδίκασαν, τα άλλαξαν. Ναι, <ΣΣΣΣ> όντω. <ΣΣ> Σε παρακαλώ τώρα, κοροϊδευόμαστε. Αυτό τώρα ήταν. τώρα. Και αφού τα άλλαξε όλα αυτά, <ΣΣΣ> χωρί να κάνει έφεση, βρέθηκε και ένα από την Αυστραλία με εργοστάσιο στη Σύμβο και την αγόρασε. Μετά από 31 χρόνια. Χωρί να ξέρουμε τι, μα χωρί να ξέρουμε οτιδήποτε. Αν αυτό δεν είναι στοιχείο, στοιχεία ε, και για σένα, στερεό, ρε φίλε, Εντάξει. Μπορούμε να λέμε και τον Ολυμπιακό και τον Νότο. Εντάξει, χρήσανται αυτά, είναι ενδείξει. Ποια. Το ότι άλλαξε το γραφείο Το, της ήταν μια εταιρεία, ίδιο, το ίδιο διοικητικό δεν συμβούλιο. Δεν σημαίνει ότι είναι του Πάου. Το ότι ο, ο Πιαλόγλου, που ήταν πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο στην Ξάνθη ήταν ναι. στο διοικητικό συμβούλιο τη Βιαλάντ ναι. που πήρε <laughs> την Ξάνθη. Είναι ενδείξει. Έτσι καταδικάστηκαν. Γιατί το κάναν ό,τι κάναν και δεν το κάναν σωστά. Εγώ σου λέω ότι είπε ότι άλλαξαν γραφεία και πούλησαν το γήπεδο και και και. Ναι, γιατί όλα αυτά ήταν δεν μέσα στο... Δεν απόδειξε αυτό ήταν... ότι ανήκει στον ΠΑΟΚ ή στον Όχι, νεράκλη. καταρχήν δεν ανήκει στον ΠΑΟΚ. Ε, αυτό λες Δεν ότι καταδικάστηκε για αυτό. Επειδή κάποιοι το βλέπουν πολύ απλά. Δεν καταδικάστηκε για πολύ Για κυριαρχική επιρροή καταδικάστηκε. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλά λαϊκίστηκα το λέγαμε εμείς τότε, το, πολύ ιδιοκτησία. Από έχει, οριστικά έχει καταδικαστεί. Τελεσίδικα. Ο Πάοκ με βάση μέχρι να βγει η απόφαση του Κάση και καταδικαστεί σε δύο βαθμού. Από τη στιγμή που το Κάση είναι το ανώτατο, και αυτό πρέπει να δεχόμαστε, γύρισε πίσω και θα ξαναδικαστεί. Ο -πα. όταν η τεράστια αυτή η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία που κάποιοι περασπίζονται βάλει επιτροπή εφέσεων. Γιατί έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, παίζουμε κανονικά. Ευτυχώ δεν υπάρχει κάποια κόκκινη κάρτα ή οτιδήποτε άλλο για να κρίνει. Δεν ξέρουμε αν ο Ολυμπιακό και ο Τρόμπερτο κατηγορούνται και είναι καθόλου και σημαντικό. Δεν σε πειράζει. Με πειράζει. Φυσικά, Φυσικά με πειράζει. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει γιατί υπάρχει πλούσια κίνηση. Γιατί έχει ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα και έχουμε σκιέ αν ομάδε και μεγαλωμένε και βλέπονται συστημένα παιχνίδια. Ναι, σωστά. Όταν 12 χρόνια τα παγωμένη τα χρέη σου δεν έλεγες ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Όλοι έχουμε τι αμαρτίε μα, Αλλά ο καθένα λέει τι αμαρτίε του άλλου. Φυσικά να γίνει να πέσουν. Δεν είναι να πέσουν ο Ολυμπιακό και Ατρόμητο. Να φύγει ένα ακόμα για την κατάκτηση του πρωταλήματο που θα πάρω. Σωστό. Με συμφέρει εμένα. Να πέσει ο Ολυμπιακό, θα βγαίνω συνέχεια στην Ευρώπη. Ποιο θα βγει τέταρτο, άμα φύγει ένα από του πέντε. Λοιπόν, να πούμε και καμιά είδη στον κόσμο. Να μα πει λίγο ο Στέρι, γιατί ρωτάνε και φίλοι με μηνύματα σε σελίδα του Λίμπερο στο Facebook ναι. για την υπόθεση του Φορ. Στέριο, ρωτάει ένα φίλο παιδιά, πήρε φόρο ΠΑΟΚ. Όχι. Και βλέπω τώρα εδώ στα social media ότι κυκλοφορεί ευρέω με η ε, η, ρο, ε και ω, ότι ο, ο Πάοκ φυσικά και δεν θέλει τον Τζολάκ. Πριν φύγει για να τελειώσω, λέει ο άλλο: Σε ευχαριστούμε που παραδέχτηκε ότι λαϊκίστικα έλεγε ότι υπάρχει πολυδιοκτησία. <σχελίδι> Άκου τι λέει. Φίλε, δεν καταλαβαίνετε ελληνικά. Ε. Ε, Απευθύνομαι σε ανθρώπου που μάλλον δεν μιλάτε ελληνικά. Ε, εντάξει, Κάτι άλλο μιλάτε. Δε... Είπα εγώ ότι δεν υπάρχει πολυδιοκτησία και το έλεγα λαϊκίστικα. Σου είπα ότι καταδικάστηκε για κυριαρχή επίρροη. Δεν καταλαβαίνετε ελληνικά, παιδιά. Τι γλώσσα θέλετε να σα μιλήσω για να καταλάβετε. Oh, Παραδεχόμενο ότι δεν ζούμε. είσαι τίποτα παραπάνω από ένα απλό λαϊκιστή. Άκου. Έβγαλε και το συμπέρασμα. Έβγαλε και το συμπέρασμα πάνω. Και την ποινή. Ρε φίλε, αν εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι πέντε πράγματα, δεν φταίω. ή δεν θέλει να αντιληφθεί πέντε πράγματα. Έτσι. Τέλο Πάμε στο φόρο. Στέριο. Εκτό αν θέλει να συμπληρώσει κάτι πάνω σε αυτό. το πλάγιο του Κερμανίδη με τον Εκλειάνδη Βικελίδη θα το σχολιάσουμε μετά. Εντάξει. Γιατί και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, να μην ξεχνάει ο κόσμο. Στα πέντε που έφαγε στα πέντε. Υπήρχε ένα πλάγιο ανάποδο. Ο διαιτή το τότε στον Πάο καλά είχε βγει μπάλα από τα πόδια του Κερμανίδη και όχι από του Κλεάνδη Βικελίδη. Εντάξει. Για τα πρωταθλήματα του 32 και τα κακό κείμενα και τα καλό θα τα πούμε μεθαύριο. Λοιπόν, σαν αυτού βγαίναν προχθέ. Σαν όπως, ένα παοξί που βγήκε, ο... και, συγγνώμη, που βγήκε και είπε ότι μου έδωσε η Βέρμαχ το πρωτάθλημα, το τελευταίο που πήρα. Ενώ το πήρα το 46, οι Γερμανοί είχαν βγει και το 44. Τέτοια ιστορία. Ήταν μείνει κατάλοιπα. Α, κατάλοιπα τη γερμανική. Ναι. Ε, η Άγγλια ήταν τότε. Η Άγγλια ήταν. Είχαμε εμφύλιο. Τέλο πάντων. Πάμε. Ανιστόριτ τελείω. Οπότε τι να, τι, να, τι να σχολιάσω και να. Πε μα για την υπόθεση Φόρχ. Πάμε για, υπόθεση. για την υπόθεση Φόρχ για να πάμε στο break. 24. Μάλιστα. Το πιο έγκυρο site Έτσι. στα θέματα Πάοκ. Να τα λέμε αυτά. Δεν έγραψε ότι έκλεισε ο Τσολάκ. Έτσι. Εκτό κάδρου είναι ο Τσολάκ. Α. Ο Πάοκ στοχεύει πλέον αλλού. Όχι ότι. Τον αφήνει στη Ριέκα, ε. Αλητία είναι αυτό που κάνει. Επειδή παίζω την Πέμπτη με τη Ριέκα. Ναι. Έτσι ναι. <laughs> <εγώ, έτσι> <laughs> 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 Αυτό λίγη για πες. Άρα θα έξω. αφήσουμε για να. Έξω τσολάκ. Λοιπόν, ο Πάοκ δεν υπάρχει τσολάκ. Ο Πάοκ μίλησε. Ναι. Γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ναι. που σαφώ και δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Καλώ Με συνεχώς, ναι. την περσινή του σεζόν στην, ναι. στη Ριέκα. Έχει όλα τα στοιχεία νομίζω που θέλει ο Φεραίρα και το ύψο έχει και δυνατό είναι και τι φάσει τη Ωραία, Κώστα, ναι. ε, μια χαρά. Ναι, ναι. Και πλέον ο Πάοκ στρέφεται σε άλλε περιπτώσει. Αυτό διαβάζω στο ναι, Δεν αργούμε όμω λίγο. Μία και δέκα είναι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Δεν αργούμε, λέω όμω. Εμεί σε ένα ομάδα δεν ναι, ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Θα δούμε αν θα αργήσουμε. <στά> Χρήσα, δε... Την τρίτη έχει το μάτι, αυτό σου λέει. Ναι. Θα παίξει ο Σβιντέρσκι. Και αν χρειαστεί θα παίξει ο Κούτσια. Και, θα βάλει και γκολ. Και θα βάλει και γκολ. 16 Γιατί μένουμε χωρί φόρμα. Μια χαρά είναι. Θα βάλει ο Τζόλι. Και δύο μπίσεσβαρτ. Λοιπόν, Μες. αυτά για τον. Ε, ο το Σταύρο τώρα... που τον άκουγα έλεγε ότι είναι λάθο που έδωσε ο Πάκου τον Άκουμ τώρα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί με την άποψή του. Ε, ε, δε, αν, θέλουν οι άλλοι να τον, να τον, πάρουν τώρα γιατί έχει ήδη ξεκινήσει η Championship. και τι πάει να πει αυτό. Δεν είμαι. Ε, λεφτά έχω, πάω και είμαι πρόεδρο. Έχω και παίζω Champions League. Ε, πάω, τι πάει να πει. Δε, το συμβόλαιο του Ποδοσφαιριστή λύγει όμω. Του χρόνου λύγει. Του χρόνου λύγει. δεν λύγει σε 10 μέρε. Ναι, αν υπήρξε βέτο από τη Μίτλεσμπρο. Μάγκε τώρα ή κοιτάω αλλού, Έκρινε ο Πάοκ λοιπόν ότι είναι το καλύτερο να δοθεί τώρα ο, ο... ο... ο Τσούμπα. Και ότι με την Κράσνονταρ μια χαρά μπορεί να είναι και ο Σβιντέρσκι. Αν και εξακολουθεί να υπάρχει η βεβαιότητα ότι ο Πάοκ θα ταξιδέψει με επιθετικό στη Ρωσία. Μπορεί να κάνει, να κάνει μια προσθήκη πότε, Μια μέρα κάνει. πριν. Μια, μια 23 ώρε πριν την Ισέντρα. Άρα, μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ μπορεί να γίνει αλλαγή στη λίστα και να ταξιδέψει κανονικά επιθετικό. Μάλιστα. Okay. Άρα, λοιπόν, έχουμε α, κάτι α, άλλο μεταγραφικό Αυτά για τον ε, Τσολάκ Περιμένουμε σήμερα φαντάζομαι Την ε, ανακοίνωση για τον ΑΚΠΟΜ Α δεν, δεν έχει γίνει, γίνει αν... επίσημα ακόμα Όχι επίσημα όχι Μάλιστα, ωραία. Δεν ξέρω αν ε, Η περίπτωση του αντικαταστάτη Δημιουργήσει και εξέλιξη Στον ΑΚΠΟΜ και μήπως βρεθεί η λύση Να μείνει okay. Αυτή είναι καθαρά δική μου σκέψη δεν είναι προϊόν ρε, ρεπορτάζ. Οκ. Okay. Γιατί ε, υποτίθεται ότι χθε θα ολοκληρώταν όλα με τον Τσουπά και τη Μίτλεσβρο. Περιμένουμε την ανακοίνωση τη ΕΙΣΠΑΕ. Της e Εντάξει, γράφονται ονόματα δεξιά και αριστερά. Ένα φίλο του Πάοκ, μάλλον προσδοκία εξέφρασε να πάρει ο Πάοκ τον ε, Καβάνη. Ποιον? Μακάρι να έρθει. Και μετά να έρθει και ο. Μετά <σοκλή> να έρθει και ο Γουδίν. <Τοκλή> Τρολάρει αυτό το, φίλε. <σοκλή> λοιπόν... <σοκλή> λοιπόν, <σοκλή> το ο, Έτσι, φίλε. Λοιπόν. Μήπω άλλο δεν Ο Μουρίνιο μνημόνευσε τον Μπάουκ. Τον ο Μουρίνιο. Σε δηλώσει του χθεσινέ. Μιλώντα για το παιχνίδι τη να με την Λοκομοτήφ Λόντβιτ. Είπε ότι είναι ένα παιχνίδι, δεν υπάρχει ρεβάν. Είδαμε την τρίτη του Champions League την έκπληξη με τον Μπάουκ να αποκλείει την Πενφίκα. <σοκ> Τι λε, Ρε Μουρίνιο. Το αποτέλεσμα ήταν 2-1 και πιθανότητα, εάν υπήρχε δεύτερο αγώνα, η Μπενφίκα θα μπορούσε εύκολα να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Πρέπει να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Κωστικό Μουρίνιο. Στη Βουλγαρία παίζει η Τότεναμ με την Λοκομοτίβ. Ωραία. <φυ> εντάξει. Μαζί μα δεύτερη ώρα η Ιντερβέτεν, η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδε επιλογέ από εκπληκτικά παιχνίδια σλότ από 10 διαφορετικού καζίνο providers. Στο live κόστο φοράνε μάσκε ε, οι κοπέλε που μοιράζουν στο Blackjack. Μάσκε. Σεξι, σεξι είναι αυτό. <laughs> Μάσκε. Πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap. Κορυφέ αποδόσει στα Φαβορή, υπηρεσία Κασάου, του live streaming. Επίσημο χορηγό ελληνική Super League, που αύριο έχουμε Super League το μεταξύ παλιστέριο στέριο. Θα τα πούμε στο τελευταίο κομμάτι τη της εκπομπή. Καθώ πέρα από τα ευρωπαϊκά, θα πω και πέντε πραγματάκια εγώ για και το παιχνίδι το βραδινό, του Άριστη 9. με την Κόλο Κοβαλίβκα και. Ε, όλο το, το, υπόλοιπο ρεπορτάζ. Πάμε στο break και επανερχόμαστε. Πάμε τελική ευθεία. Ο! Βηκέ Γερμανέ, Γερμανέ. Τον έφαξε τον Γερμανό. <laughs> με ένα μάτι Τρία μηνύα θα κερδίσει. Ο, ο Αγενάκαρος. Ναι, ο μα μας Αυγενάκη λέει το Open. Να κάνει ένα γκέπινγκ. Ναι, σωστό, όχι. Άγγελο yeah. δεν είναι. Νίκιο, δίκιο, 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 δίκιο. Στηρίζω open. Ρεπόρτερ άρια έχουνε. Ρεπόρτερ άρια έχουνε. Δεν σου Αυτή. Open. Δεν χρειάζεται. Αυτή... χρειάζεται. 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 Πανελλατικό κανάλι επικοινωνικό με εκπομπή αθλητική δεν χρειάζεται. Παναθλαϊκού. Δηλαδή δίπλα στον κόλκα. Ε, μπαίνω εγώ. Κανονικά. Όχι, Βασιλό. Τι ζούμε, ρε φίλε. Για να καλύπτω το παράδειγμα. Τι φίλε. Έπρεπε να είναι ένα Άρη ένα Πάοκ. Κάτσε, αθλητική εκπομπή δεν είναι, ρε φίλε. Υπάρχει ένα Σόφι. Δεν είμαστε το ίδιο. Στέριο. Δεν είμαστε το ίδιο. Το ίδιο είμαστε. Τρία από τρία από τα πρωταθλήματα. Έτσι καλά. Τρία τρία Ωραία, δεν είμαστε το ίδιο Πάοκ Ολυμπιακό. Γιατί είσαι Δεν είμαστε. Το ίδιο, πάω Ολυμπιακό. Άντε 45 ο ένα, δεν είμαστε το ίδιο Παναθηναϊκό Πάοκ. Oh. Είμαστε το ίδιο Παναθηναϊκό Πάοκ. Όχι, δεν είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε το ίδιο ΑΕΚ Πάοκ. Η δυναμική του Άρη Κρίσταν δεν είναι ίδια. Στη Θεσσαλονίκη με δυναμική είναι, δυναμική του 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 είναι μεγαλύτερη. Του είναι του μεγαλύτερη, του του. μεγαλύτερη ε. από το Πάοκ. Ε. Ε. είναι λοιπόν, ξαναλέω, το Η δυναμική του Άρη δεν είναι ίδια με τη δυναμική του Πάοκ. Ξαναλέω, στη Θεσσαλονίκη είναι μεγαλύτερη του Άρη. Το Αλήθεια. Από όπου το δει, πάρε το πώ ακολουθούν τα social media των Α, ε, ας ε, τα social media. Πάρε στα social media. Στα το... social media έχει. Άμα θε τα, so τα, social media, το λαμπάω τάσσε. είναι μεγαλύτερο από το πάκο τέσσερα. Το Instagram. Ότι έχουμε και πολύ κόσμο. Τι πάει να πει αυτό. Ε, είναι αυτά τώρα παίζουν και άλλο ρόλο. Ε, φυσικά παίζουν και άλλο ρόλο. Είσαι, αυτό, πόσο... του, αυτό, αυτό, του λέω κατευθείαν. Ε, το ε, είναι ένα δείγμα. Ακριβώ. Ε, του Άρη δεν το δούλευαν. Ε, το ε, αυτό, είναι... αυτό δεν το δούλευαν. Αυτό σου λέω. πάλι θα λέμε ποιο έχει πιο μεγάλη παιδιά. Ναι, όντω. Ο Ερακλή. Ο την έχει. Ναι, τι τα Instagram και αυτά, Στέριο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ξέρεις κάτι μηχανάκια που έχει στην Κορέα που πάνε κάτι φίλοι μου, που πληρώνουν ένα χιλιαρικάκι. Όχι τόσο πολλά. Και πιο λίγο. Και από 100.000 πάνε στα 500. Υπάρχουν εδώ διάφοροι PR, DJs, DJs μοντέλα, κορίτσια, αγόρια. Μοντέλα. 40 ευρώ το μήνα σε εταιρεία. 40, ευρώ το μήνα και τους βάζουν followers στο Instagram και like. Ναι, το ξέρω αυτό. Και α πούμε βγαίνει τώρα ο Κούσης, ξέρω εγώ, που είναι ένα ζωμπά Χοντρό μεγαλιά, 106 κιλά, και έχει 27.000 followers. <laughs> α <Ας> πούμε. <laughs> έχει 27.000 followers και τα stories του, α πούμε, τα βλέπουν. Αχ, καλέ. 4.500 ε, αυτό. Και ξέρει τώρα τι γίνεται. Ανάλογα με του followers, μετά έρχεται ο Χαλβά και σου λέει. Ε, τώρα είναι αυτό που βλέπει, δωρό. ο Χρήστο, που βλέπει που παίζουν παιχνίδια. Ο YouTuber που παίζει α, Minecraft. Καλά, αυτοί, αυτοί και FIFA έκανε τώρα διαφήμιση σαν <Μ adaptation> ο πάνω Πάνο Ντέντ. Που μου λέει ο Χρήστο, πάμε λέει, στην ποτίδα. Λέει, πάμε στην ποτίδα στα φωσκωτά Λέω, γιατί είσαι Χρήστο, τι έγινε. Είναι, λέει ο πάνω ο Ντέντ εκεί. Λέω, τι λέει ρε, ο πάνω ο Ντέντ. αυτά, είναι, είναι δύο κορίτσια που κάνουν στο YouTube διάφορα τέτοια. Ναι, Ναι, που κάνουν, είναι δύο κορίτσια που κάνουν. Σωστά. Δεν κάνω μασάζ. Ε, και είναι διάσημες αυτό που λένε influencers και τα λοιπά, ναι. και είναι δυο κορίτσια σαν τη Βικτωρία ναι. και κάνουν στο youtube έχουν κανάλι για τα παιχνίδια και έχουν 75 εκατομμύρια τα followers η δε Χριστιάνα που είναι πιο μικρή έχει ένα ειδικό κανάλι που, που, που κάνουν slime χρήσανθε τι είναι το slime η χλαπάτσα ναι, ναι. που αγοράζουν υλικά ε, απορριπαντικά κόλε και τέτοια και η άλλη έχει, ε, βγάζει εκατομμύρια μια Κινέζα, μια Κινέζα στο ναι, TikTok. Που τρώει. Στο TikTok, όχι, που κάνει slime και τα πουλάει. Ωραία. Χρήσαμε τι δηλαδή δεν καταλαβαίνει, τα πάντα μετράνε από τι ημερομηνίε που του βολεύουν. Oh. Το γεγονό ότι για 50 χρόνια από την ίδρυσή του δεν σταύρωσαν τίτλο δεν μετράει γιατί το λένε αυτοί. Είπαμε, η δική του αλήθεια. Άσχετα η επίσημη UEFA τα μετράει κανονικά όλα. Με τη λογική του, το παγκόσμιο μορτάζ που πήρε πρώτη Ουρουάη, απλά δεν μετράει γιατί το πήρε παλιά. Ωραία. Το 30. Το πρώτο παγκόσμιο ε... κήπεδο. Ε... Όταν αυτοί θα παίξουν β' με εθνική oh, oh, oh. και εμεί θα παίρνουμε κήπελα και ένα-δύο πρωταθλήματα, να δει δυναμική που θα ασχολούνται με το ψάρεμα. Που σε κάθε δύσκολη φάση, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, κάνανε αποχέ από το γήπεδο. Αποχέ με βουλινό, αποχέ με αλεξόπουλο. Ε, αυτά οπαδικά τώρα. Εντάξει. Οι που οπαδικ... ε, παδι... ε, ε, Τα στέλνουν. <στασταστασίλια> το το, το Μέγκα έχει ρεπορτεράρι. Το, το Μέγκα. Εγώ δεν είμαι πάντω. Το Μέγκα έχει, ναι. Το Μέγκα έχει τον Γιάννη Σαλμαζίδη. και τον Παναγιώτη Στεφάνου. Ο η ΕΡΤ. βγαίνει κανονικά. Ναι, βγαίνει νάει, στην εκπομπή. Το... Το... Σε σε λαλά, εκπομπή βγαίνει. Τη... Βγαίνει. Πέρα ότι κάνει ρεπορτάζ, έρχεται με μικρόφωνο. Σελαλά. <laughs> ε... βγαίνει, ναι, ευγαίνει ευγαίνει. στην εκπομπή την αθλητική. Μόνο το Open δεν έχει. Ε, βγαίνει χρήστα όμω του Άρη στα μάτια του Άρη. πού θε να βγει. Δεν βγαίνει σε πάνελ που λε εσύ να βγει ω καλεσμένο. Ε, του Άρη, Στο Open πούμε, στο match του Άρη. Δεν βγαίνει άνθρωπος Δεν βγαίνει η ρεπορτερά τη Άρη Από το Open δεν έχουν live απ' έξω. Όχι. Α, ναι. Το, το, το Μέγκα έχει. Το Μέγκα θεωρώ... έχει. Έχει, το ξέρω. Το Μέγκα έχει. Ο καθένα δεν έχει. Εντάξει, είναι του Ιβάνε, παιδιά. Οκ, δεν, δεν, το βρίσκω κακό. Εδώ δεν λέμε το 3 στο ΣΡΟΒ. <laughs> δεν το βρίσκω κακό. Τώρα. Θα έπρεπε όμω για μένα να έχει. Ε, θα έπρεπε. Φυσικά θα έπρεπε. Εντάξει. Μιλάμε τώρα το, αντικειμενικό. Τώρα από την άλλη. Καταλαβαίνω ότι είναι το κανάλι του Πάοκ. Είναι, είναι επιλογή του, είναι ιδιωτικό και σου λέει: Α μην με δουν οι Αργιανοί. Και σου λέει: το, το κοινό μου είναι αυτό, Ναι. Α μην με δουν οι Αργιανοί. Όχι. Ας και να με δουν θα είναι καχύποπτη. Για μέγα... την αλήθεια να λέει: Α δουν το Μέγκα που είναι το Ολυμπιακού, Εστέριο. Μπράβο. Αυτό βλέπουμε. Οι Αργιανοί. Έρντβε. Όχι, ο Αργιανί βλέπει τον Κόλκα. Στο λέω εγώ. Όπω είπα, σε μένα. <laughs> Γι' αυτό θα έπρεπε να με βάλει. Ναι. Όλοι οι ναι. Παοξύνε θα με βλέπανε. Ναι. Με τον νου σου. Με τα νούμερα που κάνει η εκπομπή που είναι η κορυφαία. Όντω. Στη ζώνη τη. Στέριο. Στέριο. Χάρηκα. Κάτι κάνουμε κι εμεί στο κομμάτι αυτό στέριο. Λοιπόν... Όλοι θα τον βλέπανε Παοξίδη. Θα τον βρίζανε. Κάτω θα βλέπανε. Ναι, η δική μου αλήθεια είναι ότι μα ακούνε για μένα χρυσάτε οι οπαδοί του Παοξίδη. Καλό. 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 Επειδή του αρέσουν αυτά που λέω. Γιατί που λέω. λέω σωστό. Εγώ την αλήθεια. Σωστό. Φίλε, δεν είπα για το Instagram, είπα να είστε ακριβεί. Φυσικά οι followers του Πάκο 4 από το ναι. είναι τετραπλάσιοι τετρα, τετρα, του Πάκο 4. Τέσσερι φορέ παραπάνω από σχέση με, το, με του δικού μου. Ε, τι είναι τη Πάκο στο Facebook με εσύ ναι. Το οποίο αυτά, τώρα μην αρχίσετε οκ... α... να έχει 30 πάλι. άτομα που δουλεύουν για αυτό ναι, το κομμάτι στέριο. Όχι, εντάξει, και με συμφωνεί. Έχει, έχει, 30 κόστα. Δεν ξέρω αν έχει. Και ο Άρης έχει μισό. ενώ Εννοείται ότι χτυπάνε κλίπι 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 όχι, Όχι, έχει κάνει, έχει ναι. κάνει πάρα πολύ καλή Social δουλειά. Media πάρα μάναντες, πολύ ναι, καλή δουλειά. Αν πάρει ο Άρι 50 να δουλεύουν, θα φτάσει το Facebook, τη πάει 500.000 ναι. σε ευρώ. Μπορεί να το ναι. πλησιάσει, ναι. 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 μπορεί. Καταρχήν, μπορώ αυτή τη στιγμή, αν, αν, αν μου δώσει 7 ευρώ, 7 ευρώ, αν μου δώσει και πάω στο Facebook μπορώ οι 25.485 του, του Άρη, του Άρη, του Άρη, του, Άρα, του, Άρα, του Άρα, ναι, ναι. να γίνουν σε ένα λεπτό στέριο 25.600. Άρα αυτό έχει κάνει ο Πάουκλε. Με 7 ευρώ. Με την πληρωμένη όλοι, καταχώρηση. Όλοι το κάνουν αυτό. Mm. Όλοι το κάνουν. Mm. όλοι το κάνουν αυτό. Το κάνουν mm. για να mm. ανεβάζουν τα, τα νούμερα. Γίνεται. Α δώσει 7 ευρώ, πρόεδρο. Τι. Α δώσει 7 ευρώ. Εντάξει, δε. Α δώσει 10 ευρώ, 20. Μα δεν έχει στόχο, δεν έχει στόχο αυτό το πράγμα. Αλλά όταν μετρά τώρα και. Τα έδωσε ω πριν προ... στην τεσάρα, Δεν είχε να τα δώσει στο Facebook. Σωστό. Είχε να τα δώσει μετά, βγήκα μπουζού και τα λοιπά. Ο το είπε παιρ, αυτό. Τα έδωσε ως πριμ. Λοιπόν, πάντων θέλω να σου πω ότι, δώσει και ότι με, επειδή το έχω μελετήσει γιατί έχω και site, ξέρω ακριβώς τους τρόπους που, που γίνεται. Ε, καλά, δεν και σημαίνει, δεν σημαίνει ομάδες, ότι ο Πάουκ δεν έχει πιο πολύ κόσμο Είναι γελίο να μιλάμε περί δυναμικής μεταξύ των δύο ομάδων. Για μένα είναι γελίο, έτσι το βλέπω εγώ. Αν εσύ το βλέπεις, Καλά, εγώ λέω, ότι εγώ λέω ότι η δυναμική στέλνει δεν με όταν τη χρονιά που ένα παίρνει πρωτάθλημα και άλλο σαν στη Β' Σωστά. Με 30 και τι, τη, τη χρονιά που είναι και οι δύο τέταρτε. Και στην πόλη δεν είναι τόσο στερεό η διαφορά μεγάλη. Τι, δε, τη χρονιά που ήμασταν και οι δύο τέταρτε μέσα στην πόλη. Και να σου πω και κάτι, η δυναμική που λε. Εσύ παίρνει πρωτάθλημα, double και έχει 17.000 εισιτήρια όρο mm. Και εγώ βγαίνω πέμπτο αγκομαχόντα ή mm. με 30 mm. ναι, να ναι, βάζω, ναι, ναι, ναι. Και έχω 11. <σχει> Αν οι 6.000 είναι τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Η πραγματική όμω. Αυτοί που πάνε στο γήπεδο που κόβουν εισιτήριο. Όχι να είχαμε να λέγαμε 2 εκατομμύρια ανά τον πλανήτη η πραγματική. 17 με 11. Αυτή είναι η διαφορά μα. Με τον ένα να παίρνει double και τον άλλο να βγαίνει πέμπτο. Αγκομαχώντα. Κάτσε να παίρνουν και οι δύο double και οι δύο να βγαίνουν πέμπτη. Εκεί θα συγκρίνει τη δυναμική. Αυτό. Να παίρνουν και οι δύο double. Έτσι θα πλάσει ενημερώνω. Λοιπόν. Σωστά, θα παίρνω μόνο εγώ. Ε, ανακοινώθηκε και τυπικά από την Σπάρτα Κτρνάβα. Τρνάβα. Ο Μάριο Τσαούση. Δανεικό ε, από τον Πάο. <laughs> Θα φύγε ε, φύγει μαζί... συγγενής του Πεθερούμινα. Ναι. Καλή επιτυχία στο παιδί. Η... Σαβίδης, η γεγιά του. Και ο Σαβίδης, ο φοροσφαιριστής στην mm. ε, Σπάτα Κτρνάβα. Έχεις ο, ανοίξει διάβλο εκεί. Και ο... Ε... το γραφείο. Δημήτρη Κωνσταντινίδης. <laughs> το γραφείο. του Πάου και του Άρη. Τουλάχιστον... Θα έχουν ένα καλό παράκι εκεί πέρα, γιατί δεν είναι και εύκολο να ζήσει μια ξένη χώρα. Είσαι... Α, αφού είναι Κωνσταντινίδη, ζήσει, ε, διαμαντόπουλο κτλ. Το τσαού του ζήσει, είναι. Δεν ξέρω. Μάλιστα. The office. The office. Όπως διαβάζω θα, πρέπει να περιμένουμε ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά την ανανέωση του συμβολέου του Χρήστου Τζόλι. Για να πάρει και περισσότερα χρήματα, να μπει και μεγαλύτερη ρήτρα. Το Ωραία. συμβόλαιο αυτό που υπάρχει τώρα λύγει το 22, άρα θα γίνει ένα καινούργιο συμβόλαιο να λύγει το 24 για να πάρει και το παιδί τα χρήματα που αξίζει βάσει της εικόνας που έχει δείξει και πέρσι στο Τελευταίο κομμάτι τη σεζόν και στο ξεκίνημα, νομίζω ότι έδειξε ο 18χρονο Φορ ότι αξίζει να παίρνει και δύο φράγκα παραπάνω. και να Σίγουρα. πάω και μια ρήτρα μεγαλύτερη να για, να να είναι, το καλύτερα. για να είναι και εξασφαλισμένο <σχ> να μην τον χάσει για χρήματα που είναι πολύ λίγα για την αξία του Τζόρι, τουλάχιστον βάσει αυτών που δείχνει στο ξεκίνημα τη επαγγελματική του ε, καριέρα. Ναι. Αυτά. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Είπαμε αναμονή για Άκπομ. Αναμονή και για. Τι για Άκπομ ανακοίνωση. Τη ανακοίνωση. Ναι. Ναι. Ο... Εκτό και αν ξαναλέω η δική μου σκέψη. Ο Τσολάκ, το είπαμε. Τσολάκ είπαμε εκτό κάδρου. Στο χέρι πάω καλού. Τώρα αν υπάρχει. Ξαναλέω αυτή είναι η δική μου σκέψη, δεν απορρέει το ρεπορτάζ. Ο, αν υπάρχει. Ο Καβάνη. Αν είναι ανθρωπή <laughs> και παίξει ο, ο Άκπομ με την Κράσνουνταρ. Βρεθεί δηλαδή μια χρυσή τομή μεταξύ Πάο και Μίτλεσβρο. Αν τυχόν δύο Πάο ότι δεν προλαβαίνει να φέρει επιθετικό όπω σχεδίαζε πριν το Μάτ με την Κράσνουνταρ. Οκ, okay μπορεί και να συμβεί, αλλά ξαναλέω είναι δική μου σκέψη και μόνο. Δεν είναι κάτι που έμαθα ή μου μετέφεραν από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Αυτό που προέχει τον ΠΑΟΚ είναι αύριο το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας να κάμψει την αντίσταση του Ατρόμητου. Εντάξει, να μην υπάρχουν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σωστά. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην το πάρει το μάτς με διαφορά ενός γκολ που σημαίνει ότι θα είμαστε μέχρι το 95 στη τσίτα και εμεί και ο κόσμο και οι παίχτε και όλοι. Αν μπορέσει να το καθαρίσει μέχρι το 55-60-65, ένα 2-0 δηλαδή, ή και μεγαλύτερο, να κάνει και κάποιε αλλαγέ ο Φεραίρα, να πάρουν και κάποιοι παίχτε ανάσα, γιατί Δευτέρα φεύγει η ομάδα για το Κράσνουνταρ, Τρίτη είναι το μεγάλο παιχνίδι. Στο φίλο μα το Στέριο <laughs> από το Σίδνεϊ που μα ακούει. 0-1. Εννοείται. <laughs> στο φίλο μα το Στέριο <laughs> από το Σίδνεϊ που μα ακούει, να χαιρετήσουμε καταρχήν όλη την ομογένεια που <laughs> μα ακούνε, όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα ναι, στη ναι, σελίδα ναι, στο ναι, facebook ναι, ναι, στο ολυτερό ναι, ναι, ναι. λέει χαιρετισμούς παιδιά από το Σίδνεϊ ο Χρυσανθού ο Κύπριος δηλαδή παρουσιαστής που έχουμε εδώ ναι, ναι. μιλάει σωστά λέει γενικά λέει σαν δικηγόρο. <χεχε> αυτό και βλέπω ότι έχει στείλει και άλλα μηνύματα και να τον χαιρετήσουμε το φίλο από το Σίδνεϊ που μας ακούει τι ώρα τώρα μπορεί να είναι και Χρυσανθέ στις πρέπει να είναι στεριό mm, άρα είναι ναι. σας ακούω το καλύτερο ράδιο της πόλης, είστε. Να σε καλά, φίλε στεριό χαιρετισμού. Τι ώρα είναι εκεί, Στέρριο, για στείλε μα λίγο μήνυμα. Είδε που έχουμε αλληλεπίδραση με το κοινό. Δεν τα χρησιμοποιεί τα social media. Το 2007 που ήμασταν στην. και το 2008 που είχε κεντρική διαχείριση, Στέρριο, μου στέλνει στην αυτεμπορική. Τα ετήσια έσοδα των ομάδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Παναθηναϊκό 6.389.262. ΑΕΚ mm. mm. 5.570. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, 813, αυτά. 813, από την κεντρική διαχείριση. Λεφτά. Άρης 3999 3999-954. Πάοκ 3767-196. Γιατί είναι με βάση την κατάταξη, την κατάταξη. στο πρωτάθλημα, πρωτάθλημα. Τότε που ήμασταν το ίδιο περί δυναμικής. 9 είναι τώρα στο Σίδνεμο. Την δυναμική την κάνουν πολλές φορές και οι επιτυχίε. Ο Πάοκ έχει επιτυχίε τα τελευταία χρόνια και φυσικά έχει μεγάλη συσπήρωση στον ε, κόσμο. Έχει το ένα και το άλλο. Δεν μπορείς λοιπόν να τον συγκρίνεις με τον Άρι αφαίρετα τη Β' Εθνικής. Της Β εθνικής και να υποβιβάζετε συνεχώ τον Άρη. Και να υποβιβάζετε συνεχώ τον Άρη. Και όποτε έρχεσαι να τρώσει τέσσερα. Χρήσα θεακού ακού παοξίδε να υποστηρίζουν την ΕΠΟ και τον Αριανό γραμμένο, γιατί παρότι είναι σχετικά άχρηστη, δεν είναι μαριονέτη του Γαβρού όπω ήταν οι όλε οι άλλε ΕΠΟ. Λέει ο φίλο, δεν υιοθετούμε του χαρακτηρισμού. Το Αριανό γραμμένο, ξεκαρδιστικά. Δε, δεν υιοθετούμε <laughs> του χαρακτηρισμού. Ναι. Λοιπόν, για το μεγάλο χθεσινό διπλό 1 νέο του νέου Ηρακλή μέσα στην αίθουσα του Σμυρναϊκού Βαθυλάκου δεν είπατε τίποτα. Ναι, ρε, φίλε. Όντω πρέπει να είσαι εκεί χθε το απόγευμα. Πενταραία, καλά. Συγγνώμη λέει. που δεν ήμουνα. Αλλά Στα... κατά δεύτερο θα λόγο. δεν υπόμενο. το ήξερα καταρχήν ότι παίζουμε εκεί πέρα. Ούτε εγώ. Δεν το ήξερα. Να και κατά δεύτερο λόγο. Ρίποντα, λόγο το είπαμε. Το, το είπαμε. Ναι, στην ξεκίνημα τη είπα. εκπομπή, φίλε. Να ακούσω από την αρχή για να μην χάνει καμία είδηση. Η Ηρακλάρα αγαπώ και απάντησα ακολουθώ. Είναι το μότο τη εκπομπή. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Άρη το βράδυ. Ελπίζουμε να μιλάμε το βράδυ για oh, το, 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 βράδυ ταξίδι, ακούσω, για το ταξίδι, στην Κροατία. Από το απόγευμα θα έχουμε pre-game. Θα κάνει περιγραφή ο Νίκο, σχόλιο εγώ. Γενικά όλοι οι ρεπόρτερ. Άκουσα και θα το σχόλιο σου. Το ντρούλινγκ που σχολίαζε με το διευθυντή. Μπράβο. Τα τυροπιτάκια που τρώγατε Τι... Τυρο... κτλ. Τρώγανε. Που τρώγατε. Δεν έφαγα ούτε ένα. Και ότι εμεί είμαστε παραστικοί από εδώ κτλ. Ποιο. Είπε για σένα. Για εμά, όχι για σένα. Ποιο για εμά, Για σένα. Για μένα. Ναι. Για πλάκα τώρα αφού. Τα λέει αυτά ενώ γίνονται οι κρίσει στο ραδιόφωνο. Στον κύριο Ντρούλινγκ εδώ πιστεύω, τον αδερφό μου. Ήμουν εδώ στην ώρα τη εκπομπή του Κώστα. <συστά> 11.30 ήμουν εδώ. Δεν ξέρω. Εγώ είχα παρέμβαση. Εκπομπή δύο η ώρα το βράδυ που ακούω εγώ. Ε, αυτό κάθισε 11, μέχρι τι δύο. <συστά> τι να τον κάνω. Με τον Ζαγόρα κάθονται μέχρι το πρωί εδώ πέρα. Τι και, να κάνω. Και έχουν πολύ γέλιο, φοβερή εκπομπή. Ναι, ωραία. θα την διευρύνουμε τότε. Λοιπόν. Πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιντερβέτερ που ήταν μαζί μα στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή, η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League Με live streaming, cash out, αποδόσεις Στα φαβόροι Mr. Gold Επίσης στηρίζει την, uh, την εκπομπή 62-85-86 Η κορυφαία πίτσα Θεσσαλονίκη Και στο κέντρο και δυτικά φυσικά Τρεις μεγάλες πίτσες μόνο με 12,5 ευρώ Για να φάει μια ολόκληρη ομάδα Κυριολεκτικά Και τέλος Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ναι. Το μαρμαρίδι. Βέβαια. Το βρήκα. 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερου από 130 Έλληνε εργαζόμενου. Φροντίζει η χρόνη παραλαβή από το τίμα παραδόση να είναι η πιο σύντομη τη αγορά. Με έπιπλα υψηλή ηθική και ποιότητα σε προνομιακέ τιμέ. Είναι σίγουροι στο μαρμαρίδι ότι κάθε ευρώ απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό value for money. Αυτά. Συνέχεια στο πρόγραμμα, κανονικότατα. Κωστή Τσατσαρό έρχεται τώρα. είναι τα ποσά που διάβασε. 2007. Εφτά. Α, η μοναδική που τελείωσε ο... Για αυτή μου έστειλε. Ο Άρης από τον Πάοκ πάνω, τελευταία 20 χρόνια. Ναι, πιθανόν. Να, να μας στείλουν και τις υπόλοιπες 19 λίγο. Πιθανόν, πιθανόν. <laughs> Παρ' όλα αυτά... Μια φορά ήταν. 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 Τι να κάνουμε. Φορά. Έχει τι να κάνουμε, Ρεστέριο. Μιλάμε για δυναμική και τηλεοπτικά. Δεν είναι όλο το σύμπαν να κινείται πια γύρω από το... Όχα, ανανέωσε ο παιχταράς. Και το 2008-2009 λέει πήγανε στο 4,4 ο ΠΑΟΚ Έπεσαν υπογραφέ με Τζόλι, στεριό Οριστικό Ναι έπεσε η υπογραφή Αναλή. Νέο συμβόλαιο το 2024 Ο Πεκταράς Ο πεκταρά. Εντάξει γιατί κολάρισε φίλε Εντάξει ο Πεκταράς, 18ο χρόνο ο Μέση το έχει, Εντάξει, είναι το Ο Μέση, τι είναι? Στα... Ο... Ο Μέση. <laughs> ο καλύτερο του κόσμου. Αυτό είναι παιχταρά. Είναι 18 χρονών και στα χρόνια του, στου 18 χρονούς τη Ελλάδα, είναι παιχταρά. Έτσι, δεν Στα 14 τον ήθελε η Βαρκελόνη του Τζόλι. Αφήστε ανοιξάρτηκε. τα αυτά, μην τα λέτε τώρα. Εγώ το λέω άλλο. Τον ήθελε η Γιατί δεν τον πήγε. πήρε. Αυτό στα τον ήθελε. Κάπου πήγε ο Τζόλη και ξαναγύρισε πίσω. Και ήδη τον είδανε τον παιχταρά στη Γερμανία. Παιδιά, το παιδί είναι παιχταρά. Τέλο. Πεχταρά δεν είναι. Είναι ένα παιδί που έχει τεράστιε προοπτικέ να γίνει παιχταρά. Στην ηλικία του είναι παιχταρά. Α, στην ηλικία του. Αυτό λέω. Για του συνομιλικού του θεωρείται παιχταρά. Πεκτάρα. 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 Φίλε, πεκτάρα. Βραζιλιάνο πεκτάρα. Βραζιλιάνο πεκτάρα. Λοιπόν, αύριο οι Έλληνε πεκτάραδε του μικροφόνου μαζί σα λίγο μετά τι 12 για να σχολιάσουμε του μέτριου εδώ πεκτάραδε των ελληνικών γηπέδων. Λοιπόν, και θα είμαστε, θέλω να πιστεύω, και χαρούμενοι. Αν προκριθούμε, θα έρθω. Αν δεν προκριθούμε, θα λείπω. Κρύψου. <laughs> Κρύψου. Λοιπόν, Έτσι. να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.